Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Έχουμε βγει 1/4 εκτός προγράμματος, αλλά είμαστε καλά. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση στην Αθήνα, οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το βρήκατε ενδιαφέρον. Η εκδήλωση λέγεται Setting the Deal. Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα μας στο Facebook, τη σελίδα μας στο Twitter. Έχει ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο, το πανόραμα και ο χώρος και το συνέδριο, το οποίο είναι αξιοπερίεργο, οπότε εκμεταλλευτείτε το, μπείτε και ξεκινήστε να μας στέλνετε τα post σας. Τι είναι το Setting the Deal? Είναι ένα format το οποίο φέρνει αντιμέτωπους εισαγωγικά έναν πεπειραμένο venture capitalist. Venture capitalist είναι ο επενδυτής υψηλού ρίσκου, στα ελληνικά, ο κύριος Τραχάνης, απέναντι από έναν επιτυχημένο startupper και τον νομικό του σύμβουλο, ο Γιάννης και η Νάγια. Το format αυτό έχει ξεκινήσει από την Ολλανδία, από το Startup Bootcamp Hitech Excellence, ένας accelerator για εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Eindhoven. Το διοργανώσαμε για πρώτη φορά το 2014. Μόλις είδαμε το format ως startupper.gr και ως πανόραμα, μας άρεσε πάρα πολύ και ζητήσαμε να το διοργανώσουμε και στην Αθήνα. Οπότε τους ευχαριστούμε γι' αυτό, για τη συνεργασία. Προσοχή όμως, πριν πάμε στο προσοχή. Τι θα γίνει κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης? Ο επενδυτής και ο επιχειρηματίας έχουν λάβει ένα υποθετικό σενάριο για μια επένδυση στην εταιρεία, σε μια υποθετική εταιρεία επίσης, και θα διαπραγματευτούν live για τους όρους αυτής της επένδυσης. Πάνω σε 4 διαφορετικούς όρους: την αποτίμηση, τα δικαιώματα, τα liquidation rights, το vesting και τα protecting provisions. Προσοχή όμως. Έχουμε προσκαλέσει έναν αληθινό επενδυτή, έναν αληθινό επιχειρηματία και έναν αληθινό δικηγόρο. Όμως, δεν μιλάμε για μια αληθινή εταιρεία, ούτε για μια πραγματική επένδυση. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ούτε ο Γιάννης θα φύγει με λεφτά στην τσέπη του. Μην τον κυνηγήσετε έξω από την αίθουσα. Ούτε ο Σπύρος θα κόψει κάποιο τσεκ για κάποια επένδυση. Μιλάμε για ένα εικονικό term sheet, για μια εικονική διαπραγμάτευση, για μια αναπαράσταση διαπραγμάτευση στην ουσία. Οι καλεσμένοι μας, οι προσκεκλημένοι μας, ενδεχομένως να τους δείτε λίγο πιο επιθετικούς ή τέλος πάντων να διαφοροποιείται η στάση τους από ό,τι ενδεχομένως να ήταν σε μια πραγματική κατάσταση. Άρα, δηλαδή, αν δείτε ένα επιθετικό term sheet ή αν δείτε να ζητήσουν κάτι το οποίο σας φαίνεται λίγο πιο ακραίο, δεν σημαίνει ότι είναι τόσο επιθετική ενδεχομένως στην πραγματικότητα. Και το πιο σημαντικό, επουδενή δεν σας δίνουμε συμβουλές για επενδυτικές επιλογές ή δεν σας δίνουμε συμβουλές για το πώς να διαπραγματευτείτε εσείς οι ίδιοι όταν με το καλό φτάσετε σε αυτό το στάδιο. Τι έχουμε? Η ατζέντα μας. Ξεκινάμε με την εισαγωγή. Ο Νίκος Καλλιαγκόπουλος θα εξηγήσει τους βασικούς όρους. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο ορισμός συμφωνίας μεταξύ των προσκεκλημένων. Θα έχετε το χρόνο για ερωτήσεις ή να μας πείτε τι μάθατε από αυτή την εκδήλωση και θα κλείσουμε στο τέλος. Ωραία. Και τώρα, ο Νίκος Καλλιαγκόπουλος. Όσοι δεν ήσταν προηγουμένως μαζί μας, είναι analyst στο Randstad Innovation Fund. Κατεβαίνεις, Νίκο. Είναι analyst στο Randstad Innovation Fund. Είναι το corporate fund της Randstad, της μεγαλύτερης HR εταιρείας. Έχει έρθει από την Ολλανδία και θα μας εξηγήσει τους όρους πάνω στους οποίους θα γίνει η εικονική διαπραγμάτευση. Νίκος, ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είστε σήμερα εδώ. Έχει γεμίσει η αίθουσα. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που πρώτη φορά το Setting the Deal στην Αθήνα έχει τόσο μεγάλη προσέλευση. Ελπίζουμε όσα ακούσατε να σας φανούν πάρα πολύ χρήσιμα. Πριν μπω στους όρους και εξηγήσω έναν τους όρους τους οποίους θα δείτε να διαπραγματεύονται στη σκηνή, θα ήθελα να πω λίγο το τι είναι ένα term sheet. Κάποιοι από εσάς μπορεί να το ξέρετε, κάποιοι από εσάς μπορεί να μην το ξέρετε ακριβώς. Αλλά ουσιαστικά μιλάμε για μια εταιρεία, ένα startup που θέλει να σηκώσει μια επένδυση. Έχει μιλήσει με έναν venture capitalist 3, 4, 5, 10 φορές και ο venture capitalist έχει αποφασίσει ότι θέλει να επενδύσει σε αυτή την εταιρεία. Στέλνει λοιπόν στην εταιρεία ένα έγγραφο, το οποίο είναι το term sheet, στο οποίο ορίζει τους βασικούς όρους με τους οποίους θα γίνει αυτή η διαπραγμάτευση, η επένδυση. Λέει δηλαδή ότι εγώ θα ήθελα να επενδύσω στην εταιρεία σου πάνω κάτω με αυτούς τους όρους. Το επόμενο βήμα είναι αυτό που θα δούμε στη σκηνή. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση στην πραγματική ζωή μεταξύ του επιχειρηματία και του VC και καταλήγουν στους όρους αυτής της επένδυσης. Αν γίνει. Το term sheet είναι βασικό να ξέρουμε ότι δεν σημαίνει ότι με το που τελειώσει η διαπραγμάτευση έχει κλείσει η επένδυση. Είναι ένα μη δεσμευτικό έγγραφο, όπου μετά από 3 εβδομάδες μπορεί ο VC να πει άλλαξα άποψη. Ή μπορεί το startup να πει άλλαξα εγώ άποψη. Δεν δεσμεύει λοιπόν κανέναν από τους δύο. Αλλά τα σοβαρά venture capital funds, όταν δώσουν ένα term sheet, κατά πάσα πιθανότητα θα κάνουν την επένδυση. Και μένει μόνο ένα στάδιο μέχρι να γίνει επένδυση. Αυτό το στάδιο λέγεται due diligence, όπου ουσιαστικά ο επενδυτής ελέγχει ότι όλα όσα έχει μάθει από το startup τόσο καιρό είναι αληθινά. Άρα το term sheet είναι το έγγραφο που περιγράφει τους βασικούς όρους πάνω στους οποίους θα γίνει η επένδυση. Ένα βασικό πράγμα που πρέπει να ξέρουμε είναι, και ίσως να πλουστεύουμε λίγο τα πράγματα για να το καταλάβουμε όλοι, είναι ότι υπάρχουν 2 ειδών μετοχές. Υπάρχουν τα common stocks, τα οποία είναι οι μετοχές που τις έχουν οι founders της εταιρείας, και υπάρχουν τα preference shares. Preference shares είναι μετοχές οι οποίες έχουν κάποια παραπάνω δικαιώματα. Και αυτές είναι συνήθως οι μετοχές τις οποίες ζητούν οι VCs σε μια διαπραγμάτευση, σε μια επένδυση. Κάποιοι από εσάς έχετε πάρει στα χέρια σας ένα κείμενο που δείχνει το term sheet πάνω στο οποίο θα γίνει η διαπραγμάτευση τώρα. Όσοι δεν έχετε πάρει, επειδή δεν είμαι σίγουρος ότι φτάσανε αυτό το term sheet στα χέρια σας, είναι στη σελίδα του Facebook του Setting the Deal Athens, το term sheet. Μπορείτε να το δείτε όλοι από το κινητό και να δείτε τους όρους που υπάρχουν για αυτή την επένδυση. Είναι ένα πολύπλοκο νομικό κείμενο. Έχουμε πάρει ένα ακριβές term sheet και έχουμε βάλει κάποιους όρους μέσα. Και φυσικά στο σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο έχουμε δεν γίνεται να διαπραγματευτούμε όλους τους όρους. Γι' αυτό τον λόγο αποφασίσαμε να μείνουμε σε 4 όρους και να κάνουμε μια διαπραγμάτευση σε 4 βασικούς όρους. Τους οποίους θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω ώστε να καταλαβαίνετε όσο το δυνατόν περισσότερα από το τι συζητείτε πάνω στο πάνελ. Ο όρος νούμερο 1 είναι η αποτίμηση της εταιρείας, το valuation. Πόσο αξίζει η εταιρεία ουσιαστικά. Υπάρχουν 2 ειδών valuations και πολλοί κόσμος μπερδεύεται και θα θέλαμε να το ξεκαθαρίσουμε. Κάποιες φορές μιλάμε για το pre-money valuation, κάποιες για το post-money. Είναι πολύ απλό. Pre-money είναι όσο αξίζει η εταιρεία σας πριν μπει ένας επενδυτής. Post-money είναι όσο άξιζε η εταιρεία πριν μπει ο επενδυτής, συν τα χρήματα τα οποία έβαλε ο επενδυτής. Άρα για να το ποσοστό το οποίο παίρνουν οι επενδυτές είναι τα χρήματα τα οποία έβαλαν διά το πόσο αξίζει η εταιρεία αφού έχουν βάλει τα χρήματα. Να το δούμε με ένα απλό παράδειγμα. Μία εταιρεία θεωρούμε ότι έχει ένα pre-money valuation, αξίζει δηλαδή 1 εκατομμύριο πριν μπει ο επενδυτής μέσα. Και ο επενδυτής θα βάλει 0,5 εκατομμύριο. Άρα πόσο είναι το post-money valuation? 1 εκατομμύριο και 500.000, 1,5 εκατομμύριο. Και το ποσοστό του επενδυτή έβαλε 500.000 σε μια εταιρεία που αφού τα έβαλε αξίζει 1,5 εκατομμύριο, άρα 500.000 διά 1,5 εκατομμύριο, 33,3%. Πάμε στο δεύτερο όρο. Θα λέω τους όρους στα αγγλικά, γιατί δεν είμαι σίγουρος ποια είναι η σωστή ελληνική τους ονομασία και νομίζω ότι μετά θα σας εξηγήσουν και αν υπάρχει ελληνική ονομασία και ποια είναι αυτή. Ο δεύτερος όρος είναι τα λεγόμενα liquidation preferences. Εδώ αυτός ο όρος δείχνει το ποιος πληρώνεται πρώτος στην περίπτωση που έχουμε ένα liquidation event. Και το liquidation event μπορεί να ακούγεται άσχημο, αλλά δεν είναι κάτι άσχημο απαραίτητα. Μπορεί να είναι μια χρεοκοπία, ναι, αλλά μπορεί να είναι μια εξαγορά της εταιρείας, ένα θετικό σενάριο για όλους. Το liquidation preference λοιπόν λέει το ποιος θα πληρωθεί πρώτος. Και εδώ, στα liquidation preferences υπάρχουν 2 σημαντικά πράγματα κυρίως. Το preference, το ένα κομμάτι, και το participation. Το preference είναι ένα συγκεκριμένο πολλαπλάσιο της αρχικής επένδυσης που παίρνει ο επενδυτής πριν πάρει οποιοσδήποτε άλλος, δηλαδή οι founders, όσοι έχουν το common stock, οτιδήποτε άλλο. Παράδειγμα, ένας επενδυτής έχει βάλει 1 εκατομμύριο σε μια εταιρεία για 30% και έχει ένα liquidation preference 3 επί. Δεν μπαίνω στο αν είναι σύνηθες το 3 ή όχι, θα το δούμε μετά. Είναι καθαρά για το παράδειγμα. Η εταιρεία λοιπόν πωλείται για 4 εκατομμύρια. Αν δεν υπήρχε το preference, ο επενδυτής θα έπαιρνε 30% που είναι το ποσοστό του, επί 4 εκατομμύρια, 1,2 εκατομμύρια. Αν υπήρχε το 3 επί preference, ο επενδυτής θα πάρει 3 φορές το αρχικό του κεφάλαιο, εφόσον υπάρχει, και τώρα υπάρχει. Άρα 3 επί 1, τα πρώτα 3 εκατομμύρια θα τα πάρει ο επενδυτής και το υπόλοιπο 1 εκατομμύριο που απομένει θα μοιραστεί. Θα δούμε πώς θα μοιραστεί στο δεύτερο όρο, ο οποίος είναι το participation. Υπάρχουν 3 τρόποι participation, το full participation, το capped participation και το non-participating. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει αρκετά πολύπλοκο τεχνικά, οπότε ας μείνουμε στο ότι το full participating είναι αρκετά πιο φιλικό προς τον επενδυτή και το non-participating είναι πιο φιλικό προς τον επιχειρηματία, οπότε το capped είναι κάπου στη μέση. Μπαίνοντας στον τρίτο όρο, είναι αυτό που λέμε manager stock vesting. Αυτό μπορεί να ακουστεί περίεργο σε όποιους δεν το έχουν ξανακούσει, αλλά αυτό που λέει είναι ότι οι founders μιας εταιρείας, οι επιχειρηματίες, έχουν ένα ποσοστό της εταιρείας. Και μετά την επένδυση, λέει ο επενδυτής ότι για την ακρίβεια δεν το έχετε αυτό το ποσοστό ακόμα, θα το κερδίσετε μέσα στο χρόνο. Άρα, αν εσείς έχετε 50% της εταιρείας και βάλουμε στους όρους ένα τετραετές vesting, αυτό σημαίνει ότι με το τέλος του πρώτου χρόνου θα έχετε το 1 τέταρτο αυτού του 50%, δηλαδή 12,5. Μετά το δεύτερο χρόνο θα πάρετε άλλο 12,5, άλλο 25 και μετά από 4 χρόνια θα φτάσετε να έχετε αυτό το 50%. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται, και θα το δούμε και στη διαπραγμάτευση και φαντάζομαι στα επιχειρήματα τα οποία θα έχουν, δεν τα ξέρω, αλλά ο βασικός λόγος είναι ότι θέλει ο επενδυτής να είναι σίγουρος ότι δεν θα έρθουν οι επιχειρηματίες με το πάρουν τα λεφτά και να του πούν «Bye, τα πήρα, γεια σου». Θέλει να δει ότι είναι committed και ότι θα μείνουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να βοηθήσουν την εταιρεία. Και μπαίνουμε στον τελευταίο όρο, όπου για την ακρίβεια είναι ένας συνδυασμός πολλών όρων. Είναι αυτό που λέμε protective provisions. Και εδώ λέει το εξής. Οι επενδυτές συνήθως στο VC στάδιο θα πάρουν ένα μειοψηφικό ποσοστό. 10, 20, 30%. Είναι πάρα πολύ σπάνιος και δεν γίνεται ποτέ να πάρουν πλειοψηφικό πακέτο. Γι' αυτό το λόγο ζητάνε τη δυνατότητα για κάποιες συγκεκριμένες σημαντικές αποφάσεις που θα πάρει η εταιρεία να έχουν το δικαίωμα να τις μπλοκάρουν, να βάλουν ένα βέτο. Για παράδειγμα, αν ένας επενδυτής επενδύσει σε μια εταιρεία με μια στρατηγική Α, δεν θέλει μετά από 2 μήνες να έρθει επιχειρηματίας και να του πει «αλλάζω τα πάντα». Γιατί είχε επενδύσει κάπου αλλού. Θέλει τουλάχιστον να το συζητήσουν μαζί. Θέλει να ακουστεί η άποψή του, θέλει να μπορεί να μπλοκάρει συγκεκριμένες αποφάσεις. Μπορεί να ζητήσει, θέλει να ξέρει την πιθανότητα πώλησης μιας εταιρείας, να έχει το λόγο και να πει όχι, παιδιά αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό. Αυτά λοιπόν είναι γνωστά από την αρχή. Όπως είπαμε, ναι, ο λόγος για αυτά τα provisions είναι για να προστατέψει τους επενδυτές, που είναι minority investors, δεν έχουν το πλειοψηφικό πακέτο, από αυτούς που έχουν το πλειοψηφικό πακέτο. Είναι ξεκάθαροι οι όροι μέχρι στιγμής, τέλος πάντων το έχουμε καταλάβει, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, το ξέρω ότι τα εξηγήσαμε πολύ βασικά, αλλά αν έχετε κάποια ερώτηση στο βασικό και μην μπούμε στο πολύ τεχνικό, δεν έχει νόημα, αλλά αν έχετε κάποιες βασικές ερωτήσεις... Στην πρώτη φάση, άμα γίνει αγορά στα 2 χρόνια, τι πώς το παίρνει ο... Θα το δούμε, όχι. Έχετε καταλάβει όμως το πώς δουλεύει βασικά όρος. Αυτό θέλω να δω. Ότι το πώς δουλεύει βασικά. Μην πούμε σε λεπτομέρειες και τι θα γίνει, αν κλπ. Μπορεί να γίνει πολύ πολύπλοκο και θα τα δούμε στη διαπραγμάτευση. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να έχουμε καταλάβει τους βασικούς 4 όρους. Οκ. Το δίνω στο Δημήτρη. Σας ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ουσιαστικά ο Νίκος μας εισήγαγε στους 4 όρους της διαπραγμάτευσης που θα μας απασχολήσουν απόψε. Κάθε term sheet, κάθε διαπραγμάτευση έχει μια πληθώρα όρων, είναι πολύ περισσότεροι, τους βλέπετε στο term sheet που έχετε στα χέρια σας. Εμείς θα μιλήσουμε μόνο για αυτούς. Το term sheet που έχετε στα χέρια σας, κάτι που δεν αναφέραμε προηγουμένως, προέρχεται από το πρότυπο της National Venture Capital Association, τον ΗΠΑ. Είναι δηλαδή ένα αμερικανικό term sheet. Δεν είναι το term sheet που όσοι έχετε πάρει χρηματοδότηση, όσοι κυνηγάτε χρηματοδότηση, έχετε δει ή θα δείτε ακριβώς έτσι. Θα μας πούν και οι προσκεκλημένοι μας αργότερα τη γνώμη τους πάνω σε αυτό. Ο λόγος που πάμε με αυτό το term sheet είναι επειδή περιέχει όρους που κάθε startup εταιρεία θα δει και στην Ελλάδα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Το valuation, το vesting, το dilution, το anti-dilution, όλα αυτά τα πράγματα θα δείτε κάποια στιγμή μέσα στο term που θα λάβετε. Και επειδή η αμερικανική αγορά είναι η πλέον αναπτυγμένη στις startups, είναι αυτοί που δίνουν τα πρότυπα και τα υποδείγματα, η ελληνική αγορά ή το νομικό πλαίσιο δεν είναι τόσο οργανωμένο ακόμη, οπότε είναι πιο ωφέλιμο να δούμε αυτό. Αυτό που βλέπετε πίσω στην παρουσίαση είναι η Home Connect. Είναι μια φανταστική εταιρεία. Είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει να εκπροσωπήσει σήμερα ο Γιάννης. Είναι η εταιρεία για την οποία θα γίνει όλη η διαπραγμάτευση. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο, το οποίο θα παίξει στη συνέχεια. Είναι ουσιαστικά το σενάριο της εταιρείας πάνω για την οποία θα μιλήσουμε. Δείτε το με προσοχή, να καταλάβετε τι ακριβώς θα διαπραγματευτεί ο Γιάννης, ο Σπύρος και η Νάγια, και συνεχίζουμε. Hello, my name is John and I am the CEO of Home Connect, an innovative company building complete solutions for the connected home stage. We have developed a complete smart home solution, connecting home systems and Internet of Things gadgets. While traditional smart home systems are expensive and difficult to operate, when we look at Internet of Things gadgets, there is no complete smart home solution. However, our solution offers a better technology, multifunctional units and a great user experience. Currently, there are different solutions in the market, ranging from established companies to fresh startups. The biggest competitor is Nest, a company acquired by Google in 2014. Nest's acquisition, we believe, has proved the potential growth that lies ahead for the industry of Internet of Things. Smaller in size, other direct competitors include Belkin, SmartThings and Hue. However, our solution is the only one in the market that interconnects various appliances inside the house and lets residents have their control even if not at home. We're achieving that by connecting appliances through Wi-Fi modules with a main unit and giving control to users through a mobile application. We have a very experienced team with excellent technical expertise and entrepreneurial background. The leadership team consists of 3 people and there are 4 more people currently working in the R&D. We have completed our prototype and we are ready to start commercial growth. We have already proved the market need, as 24 hours after announcing our project on Kickstarter, we had 200 orders for our 50 euros kit, generating revenue of 10,000 euros. We expect this to increase to 50,000 euros after finishing our crowdfunding campaign and before officially launching. We are looking for 1 million euros to fuel our first production cycle. We are looking for a venture capitalist or a strategic investor with deep knowledge of the tech and Internet of Things sectors, and we are willing to offer 10% of our company. We have previously received 100,000 euros from an angel investor to fund our research and development and build our first prototype. Thank you. Μια σύντομη ανακεφαλαίωση για όσοι τυχόν δεν ακούσατε καλά τον ήχο του βίντεο. Η υποθετική μας εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο του Internet of Things, χτίζει μια πολύ καινοτόμο λύση για τη διασύνδεση των Smart Home Systems και των Internet of Things Gadgets. Έχει ήδη λάβει μια πρώτη χρηματοδότηση 100.000 ευρώ από έναν επενδυτικό άγγελο για το 8% της εταιρείας. Οι ιδρυτές είναι διατεθειμένοι να δώσουν ένα επιπλέον 10% για το 1 εκατομμύριο. Ενώ από το term sheet που κρατάτε στα χέρια σας, θα δείτε ότι ο επενδυτής ζητάει το 25% για το 1 εκατομμύριο και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μία crowdfunding καμπάνια η οποία έχει αποφέρει στις πρώτες 24 ώρες 200 παραγγελίες για το kit των 50 ευρώ. Είμαστε ξεκάθαροι με αυτό. Okay. Ας γνωρίσουμε τους παίκτες της διαπραγμάτευσης. Θα ζητήσω από τον καθένα για μια μικρή περιγραφή του background του. Ξεκινάμε με τον moderators, εμείς, ο Γιάννης, ο Νίκος και εγώ. Ο επιχειρηματίας είναι ο Γιάννης Παπαδάκης από την Pollfish. Γιάννη, λίγο σύντομα το ιστορικό σου, τι έχεις κάνει. Σύμφωνα με το script είμαι στο Harvard, αλλά Είμαι στην ιδρύση μια εταιρεία που λέγεται Pollfish. Αυτό που κάνουμε είναι ότι κάνουμε εύκολες και γρήγορες έρευνες αγοράς για εταιρείες ή individuals που θέλουν να μάθουν τις τάσεις αγοράς. Το κάνουμε αυτό μέσω ενός νέου τρόπου από smartphone applications. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι επειδή έχω δει κάποια terms, είτε έχω κάνει negotiate κάποια άλλα και έχω δει terms και από άλλες εταιρείες. Οπότε φαντάζομαι γι' αυτό είναι ο λόγος που είμαι εδώ. Εκτός αν μου δώσετε και $1 εκατομμύριο, δεν μπορεί. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή $1 εκατομμύριο για σένα, Γιάννη. Έχουμε όμως την Nayia Αντωνίου, νομική σύμβουλος. Nayia. Καλησπέρα σας. Εγώ λοιπόν είμαι δικηγόρος. Από την πλευρά μου έχω δει και εγώ αρκετά term sheet. Είχα τη χαρά να έχω υπάρξει και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του VC και από την πλευρά των επιχειρηματιών. Είναι ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Έχω το δικό μου γραφείο εδώ και 5 χρόνια. Πριν να το ανοίξω, είχα δουλέψει σε άλλες εταιρείες δικηγορικές. Έχω σπουδάσει και εδώ και Αγγλία. Και το κομμάτι των term sheet είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι δικηγορίας, έχω να πω, για την Αθήνα του 2015, την Ελλάδα μάλλον, του 2015. Τέλεια. Και τελευταίο στην παρουσίαση, αλλά εξίσου σημαντικός, ο κύριος Τραχάνης Σπύρος, επενδυτής στην Odyssey Venture Partners. Λίγο το ιστορικό σας. Είμαι συνεταίρος στην Odyssey Jeremy Partners. Είναι ένα από τα Jeremy Funds που τα τελευταία 2 χρόνια δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επενδύουν σε νέες εταιρείες τεχνολογίας πληροφορικής επικοινωνιών. Σε αυτή τη διετία που δραστηριοποιούμαστε έχουμε ολοκληρώσει 11 επενδύσεις. Θα φτάσουμε μέσα στον επόμενο 1 χρόνο στις 16-17, οπότε και θα ολοκληρώσουμε το συγκεκριμένο fund. Μαζί με τον συνεταίρο μου, Θανάση Καλέκο, προσπαθούμε να βοηθήσουμε εταιρείες που έχουν ήδη ένα προϊόν στην αγορά να μεγαλώσουν γρήγορα, να βρεθούν στις διεθνείς αγορές και κυρίως στο Silicon Valley, που είναι η πρωτεύουσα της τεχνολογίας, και εκεί να μπορέσουν να αντλήσουν περισσότερα κεφάλαια, να χτίσουν στρατηγικές συνεργασίες και να φτάσουμε στο ποθούμενο για όλους μας, που είναι η έξοδος από την επένδυση με την εξαγορά της εταιρείας κατά κανόνα από κάποιον τρίτο στρατηγικό παίκτη. Το πρώτο term sheet, σαν και αυτό που βλέπουμε, το διαπραγματεύτηκα το 1999, όταν δούλευα στην Global Finance με μια αμερικάνικη εταιρεία στην οποία είχαμε επενδύσει τότε, και έκτοτε είναι ένα χαρτί με το οποίο έχω περάσει αρκετές ώρες της ζωής μου. Πολύ ωραία. Αυτοί λοιπόν είναι οι προσκεκλημένοι μας. Αυτό κάνουν στην πραγματική του ζωή. Αυτή τη στιγμή ξεχνάμε ότι κάνουν στην πραγματική του ζωή και τους βλέπουμε μέσα από υπό το πρίσμα του ρόλου τους, τέλος πάντων. Επί της διαδικασίας, ο κάθε όρος θα συζητηθεί, θα διαπραγματευτεί μεταξύ των δύο πλευρών για 10 λεπτά και στη συνέχεια για 5 λεπτά ο Νίκος, ο συντονιστής, θα επιχειρήσει να σας εξηγήσει μέσα από διάλογο, ερωτήσεις και συζήτηση με τους προσκεκλημένους για ποιο λόγο έχουν ακολουθήσει τη συγκεκριμένη στρατηγική, για ποιο λόγο ζήτησαν τον οποιοδήποτε όρο, για ποιο λόγο υποχώρησαν ή δεν δέχτηκαν κάτι. Οπότε, ξεκινήστε τη διαπραγμάτευση. Γιάννη, Nayia, ευχαριστώ που ήρθατε. Μετά από τις συναντήσεις που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα και την έρευνα που κάναμε στο χώρο, έχω τη χαρά να σας πω ότι ενδιαφερόμαστε να προχωρήσουμε σε μια επένδυση στη Home Connect. Δραστηριοποιείστε σε έναν χώρο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και είστε μια εξαιρετική ομάδα που κάνετε πολύ αξιόλογα πράγματα. Έχουμε λοιπόν ετοιμάσει αυτό το term sheet, το οποίο θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε, ξεκινώντας από τον πρώτο όρο, που είναι η αποτίμηση της εταιρείας. Αυτό το οποίο έχει προκύψει από την έρευνα που έχουμε κάνει στην αγορά και την εκτίμηση για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουμε είναι ότι θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια επένδυση €1 εκατομμυρίου για το 25% της εταιρείας on a fully diluted basis, σε πλήρως αραιωμένη βάση. Και αυτό σημαίνει ότι θέλουμε, εκτός από το μετοχικό κεφάλαιο που κατέχουν σήμερα οι ιδιοκτήτες εταιρείας, να δημιουργηθεί ένα επιπλέον ποσοστό, το οποίο θα είναι για τα νέα στελέχη και συνεργάτες εταιρείας, θα είναι stock options, έτσι ώστε αυτές οι μετοχές να αντιπροσωπεύουν το 10% της εταιρείας μετά την επένδυση. Σε ευχαριστώ, Σπύρο, για το term sheet και για το ενδιαφέρον. Από ό,τι είδαμε στην παρουσίαση, οι founders, εγώ και η ομάδα μου, είμαι διατεθειμένοι να δώσουμε 10% γι' αυτό. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι διότι έχουμε εξαιρετικό background πάνω στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε. Η αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, το Internet of Things. Λένε ότι θα πάει, είναι $1 trillion αγορά στα επόμενα χρόνια. Και το growth που έχουμε κάνει τον τελευταίο καιρό, ειδικά με το Kickstarter που ξεκινήσαμε και βγάλαμε 10.000 ευρώ μέσα σε μια μέρα, την πρώτη μέρα, θεωρούμε ότι το 25% είναι τραβηγμένο. Οπότε αυτό που θα κάναμε ένα counter, θα λέγαμε ότι φέρουμε πολύ εξαιρετικό value, η ομάδα είναι πολύ σημαντική που έχουμε φέρει, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο traction και το 25% μας φαίνεται λίγο πολύ. Αρκετά πολύ. Ξέρουμε ότι το 10 είναι ένα αρκετά aggressive από εμάς, αλλά το 25 είναι αρκετά aggressive και από σένα. Οπότε πάνω σε αυτό θα ήθελα να ακούσω πώς έκανες evaluate το 25% και να κάνουμε counter πάνω σε αυτό και να βρούμε μια μέση λύση. Κοίταξε, τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που λάβαμε υπόψη μας και τα οποία ίσως διαφέρουν από το σκεπτικό που είχατε εσείς είναι το γεγονός ότι πρώτον είστε σε έναν χώρο hardware. Είστε μια εταιρεία που αναπτύσσει ένα hardware προϊόν, πράγμα το οποίο από τη φύση του ορίζει ποια είναι τα περιθώρια κερδοφορίας που θα μπορέσετε να έχετε στο μέλλον. Στο επιχειρηματικό σου πλάνο μιλάς για 30% λειτουργικό περιθώριο πάνω σε έναν τζίρο 6 εκατομμυρίων τον τρίτο χρόνο. Το 30% είναι ένα πολύ αισιόδοξο λειτουργικό περιθώριο με βάση την εμπειρία που έχουμε και τα συγκρίσιμα στοιχεία που μπορείς να έχεις από εταιρείες που είναι στον ίδιο χώρο. Νούμερα τα οποία μπορεί να δει μια εταιρεία που κάνει τη δουλειά που κάνετε εσείς είναι της τάξης του 20%. Ο τζίρος που έχετε βάλει είναι αποδεκτός από πλευράς μας. Τα 6 εκατομμύρια θα έλεγα ότι δεν είναι και αρκετά φιλόδοξα από τη στιγμή που μιλάμε για μια εταιρεία που θα πρέπει να είναι διεθνής. Αλλά θεωρώ ότι επειδή είναι ο τρίτος χρόνος, είμαστε ακόμα σε μια φάση που αναπτύσσονται οι εργασίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, με το 20% που εγώ αντιλαμβάνομαι ως το σωστό ποσοστό κερδοφορίας, εσύ θα έχεις ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου, 1,2 εκατομμύρια, σαν την λειτουργική κερδοφορία εκείνο το χρόνο. Ο τρόπος που εγώ φτάνω σήμερα στην αποτίμησή μου είναι ότι παίρνω ένα λογικό πολλαπλάσιο που πάλι προκύπτει από την αγορά για την κερδοφορία σε εκείνη τη φάση και το προεξοφλώ με ένα συντελεστή κινδύνου. Μην ξεχνάς ότι στη δουλειά μας δυστυχώς το ποσοστό αποτυχίας είναι πάντα σημαντικό. Επομένως, όταν επενδύουμε σε μια εταιρεία και παραδεχόμενοι ότι η εταιρεία θα πετύχει, γιατί αυτό είναι το σενάριο, θέλουμε να έχουμε μια μεγάλη απόδοση. Μια απόδοση της τάξης του 10 φορές το κεφάλαιο που επενδύσαμε. Αν υποθέσω ότι θα χρειαστούμε, όπως φαντάζομαι ισχύει, και επόμενο κεφάλαιο σε επόμενο γύρο, οπότε θα αραιωθούμε, για να μπορέσουμε να έχουμε μια κατάλληλη απόδοση, το 25% είναι κατά τη γνώμη μας το σωστό ποσοστό. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Σκοπεύετε να επενδύσετε και σε επόμενο γύρο? Προφανώς. Ως επενδυτές venture capital έχουμε επαγγελματική υποχρέωση να υποστηρίζουμε τις εταιρείες τις οποίες έχουμε επενδύσει συμμετέχοντας με το ποσοστό μας στους επόμενους γύρους. Πριν προχωρήσετε στο valuation της συγκεκριμένης εταιρείας, μήπως θα σας ενδιέφερε να συζητήσουμε και από τώρα τη συμμετοχή σας στον επόμενο γύρο, μήπως βοηθούσε στις διαπραγματεύσεις? Νομίζω ότι δεν είναι σωστή προσέγγιση, γιατί στον επόμενο γύρο η σωστή πρακτική είναι ένας τρίτος επενδυτής να έρθει και να βάλει τους όρους εκείνη τη στιγμή. Και εμείς, σαν υφιστάμενοι επενδυτές, να ακολουθήσουμε με τους όρους που θα ορίσει ο τρίτος νέος επενδυτής. Ωραία. Αυτό το θεωρούμε καλή πρακτική, γιατί πάντα είναι καλό τέτοιες διαπραγματεύσεις να γίνονται μεταξύ μερών που έχουν ήδη σχέσεις συνεργασίας μεταξύ τους, αλλά να υπάρχει μία απόσταση που να εξασφαλίζει την διαφάνεια και την ανεξαρτησία. Καθαρό. Απλά υπάρχει πρόθεση. Ωραία. Στα counter, τα επιχειρήματα, ο λόγος που έχουμε 30% operating margin profit, δηλαδή από όταν πουλάμε 100 ευρώ τα 30 μας καταλήγουν στην τσέπη, είναι επειδή έχουμε πολύ στενές επαφές με εργοστάσεις στην Κίνα και μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό στο 30%. Μέλη της ομάδας μιλάνε κινέζικα, Οπότε μπορούμε πολύ εύκολα να πάμε στα εργοστάσια εκεί πέρα. Οπότε έχουμε τα εργαλεία να φτάσουμε αυτό το 30%, που είναι μεγαλύτερο από την αγορά. Το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι ναι, λέμε ότι θα έχουμε 6 εκατομμύρια τζίρο, αλλά άμα δείτε και στο slide το 5, στο τι θέλουμε να κάνουμε, υπάρχει ένα μεγάλο σέντρο που λέγεται Analytics. Αυτό που μας λέει τα 6 εκατομμύρια τζίρος είναι ότι θα είμαστε σε 120.000 σπίτια και θα έχουμε πρόσβαση στο ρεύμα τους, θα έχουμε πρόσβαση στο κινητό τους και στην τηλεόρασή τους και στις λάμπες τους. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πουλήσουμε το προϊόν, αλλά μετέπειτα, εφόσον είμαστε σε 120.000 σπίτια, μπορούμε να κάνουμε εξαιρετικά πράγματα όσον αφορά το να τους λέμε πόσο καταναλώνουν ρεύμα, πώς μπορούν να γλιτώσουν χρήματα. Οπότε αυτοί οι 120.000 πελάτες μας, που θα μας δώσουν 6 εκατομμύρια τον τρίτο χρόνο, στον επόμενο χρόνο θα μας δώσουν πολύ παραπάνω, επειδή θα τους έχουμε συνεχόμενους πελάτες και η τεχνολογία που θα τους δώσουμε δέχεται upgrade και νέα πράγματα να γίνουν. Οπότε δεν είναι το προϊόν αυτό που είναι το promise της εταιρείας, είναι όπως και το Nest, οι λειτουργίες και τα παρατέρα που φέρνει. Ένα άλλο θέμα που ανησυχεί είναι το ότι το 25% σε ένα τόσο μεγάλο και αναπτυσσόμενο κλάδο για Series A είναι σχετικά μεγάλο και θα δημιουργήσει προβλήματα στους επόμενους γύρους. Οπότε το γεγονός μας είναι τόσο ενοχλητικό, όχι επειδή νομίζουμε ότι η εταιρεία αξίζει πολύ παραπάνω, αλλά επειδή άμα κάνουμε replay στο πώς θα γίνουν οι επόμενοι γύροι, δεν θα καταλήξουμε να βγάλουμε λεφτά. Και δεν θα καταλήξουμε η εταιρεία να ανέβει και να κάνει growth όπως θα έπρεπε να γίνει. Θεωρούμε ότι μπορούμε να πέσουμε και να πάμε στο 18%, ώστε θα έχετε και εσείς την ευκαιρία να πάρετε στον επόμενο γύρο και να έχετε παραπάνω skin in the game και να μπορούμε να σηκώσουμε και στο μέλλον παραπάνω χρήματα, επειδή αυτή η εταιρεία θα χρειαστεί πολύ παραπάνω χρήματα στο μέλλον. Μάλιστα. Οπότε βέβαια, λέμε 18% για αυτούς τους λόγους. Μάλιστα. Κάτι το οποίο με προβληματίζει πάρα πολύ και έλαβα επίσης υπόψη μου στην αποτίμηση της εταιρείας είναι το γεγονός ότι χρειάζεται ένα δίκτυο διανομής. Και αναρωτιέμαι αν στον υπολογισμό του μοντέλου έχετε υπολογίσει το ποσοστό που θα πάρει το δίκτυο διανομής σαν εμπορικό περιθώριο και αν τα νούμερα που βάζεις εδώ είναι πριν ή μετά το περιθώριο αυτό. Σωστά. Επειδή το κοινό που μας αγοράζει οι πελάτες μας είναι high-tech κοινό, αυτή τη στιγμή όλα τα μοντέλα είναι 100% online buying. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε κανένα retailer, κανένα sell space για να βάλουμε το προϊόν στα επόμενα 3 χρόνια. Ξέρουμε ότι είναι απίστευτα αργές διαδικασίες, οπότε θα πάμε 100% online. Άμα βάλουμε στα μοντέλα μας κάποιον διανομέα που θα πάρει το προϊόν και θα το βάλει σε εταιρείες όπως το πλαίσιο, όπως το Target στην Αμερική, τότε τα projections θα ξεφύγουν από αυτά που σας έχουμε δείξει. Μάλιστα. Κάπου εδώ θα σας σταματήσω. Να κάνουμε λοιπόν ένα βήμα πίσω. Δεν είναι ο σκοπός το να καταλήξουν, αλλά είναι περισσότερο να δούμε τη διαπραγμάτευση. Το valuation συνήθως βλέπουμε ότι στις διαπραγματεύσεις είναι από τους πιο σημαντικούς όρους. Είναι αυτό το οποίο οι founders κοιτάνε περισσότερο, είναι αυτό στο οποίο υπάρχει περισσότερη συζήτηση. Είναι αυτό που πολλές φορές οι διαπραγματεύσεις τελικά χαλάνε. Υπάρχουν όμως αρκετές απόψεις γι' αυτό και μία από αυτές τις απόψεις, και θα ήθελα να ρωτήσω το Σπύρο την άποψή του σε αυτό, μία από αυτές τις απόψεις λέει ότι τελικά, αν ένας founder καταφέρει να πάρει ένα πάρα πολύ ψηλό valuation από έναν VC, αν καταφέρει να τον ξεγελάσει, ας πούμε, και του δώσει ένα valuation παραπάνω από αυτό που αξίζει, στο μέλλον ίσως να κάνει κακό στην εταιρεία του. Πώς το βλέπεις αυτό, ισχύει, είναι αλήθεια και γιατί γίνεται αυτό? Καταρχήν, η διαπραγμάτευση που κάνουμε δεν είναι zero-sum game. Δεν παίρνει κάποιος κάτι και κάποιος άλλος χάνει. Και μάλιστα αυτό ισχύει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι στη σχέση τη μεταξύ μας, η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει σαν μια σχέση στενής συνεργασίας σε βάθος χρόνου. Μια επένδυση ενός venture capital fund σε μια εταιρεία κατά μέσο όρο είναι της τάξης των 5-6 ετών, αν η εταιρεία καταφέρει να οδηγηθεί στην έξοδο. Άρα είμαστε συνεταίροι για πολλά χρόνια. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι να νιώθουν και οι δύο πλευρές ότι έχουν κάνει ένα σε εισαγωγικά σωστό deal. Αλλά το πιο σημαντικό, που είναι αυτό που μάλλον υπονοεί στην ερώτησή σου, είναι να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στον επόμενο γύρο. Να μην έρθει ένας επόμενος επενδυτής, ο οποίος επιβάλλει όρους οι οποίοι είναι χειρότεροι από τους όρους με τους οποίους επένδυσε ο προηγούμενος, δημιουργώντας μια σειρά από σε εισαγωγικά δυσάρεστες καταστάσεις, για τις οποίες υπάρχουν εργαλεία αντιμετώπισης. Υπάρχει, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι στους 4 όρους, αλλά υπάρχει το anti-dilution protection, που είναι ένας από τους όρους που αναφέρεται στο term sheet, οι οποίοι όμως είναι δυσάρεστοι όροι, γιατί έρχονται και προσπαθούν να διορθώσουν κάποιο λάθος που έγινε σε προηγούμενο χρόνο. Μια ερώτηση προς τον Γιάννη. Το συγκεκριμένο term sheet δεν το αναφέρει, αλλά κάποιες φορές βλέπουμε ότι υπάρχει... η επένδυση γίνεται σε στάδια, γίνεται σε tranches. Δηλαδή, ναι, μεν θα πάρει 1 εκατομμύριο, αλλά θα πάρει τα πρώτα 200.000 τώρα, τα επόμενα 300.000 αν καταφέρει να πετύχει κάποιους στόχους μετά από χ μήνες, και τα επόμενα 500 που μένουν αν καταφέρει να πετύχει κάποιους άλλους στόχους. Πώς το βλέπεις εσύ σαν founder το να μπαίνουν κάποιοι τέτοιοι όροι? Δηλαδή, το να δίνεις ένα ποσοστό με τη μία, αλλά το να είναι πάνω στους όρους τους οποίους συνήθως θέτουν οι founders. Σας έχει τύχει, δεν ξέρω, αν θέλετε να πείτε, αλλά και ποια είναι η άποψή σου κυρίως σε αυτό? Όχι, δεν τον ξέρω τον όρο, οπότε είτε μας έχει τύχει δεν τον ξέρω, οπότε είναι κακό, οπότε μάλλον δεν μας έχει τύχει. Νομίζω ότι κάποιος τέτοιος όρος για αυτά τα χρήματα που συζητάμε, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, σε ένα Series A, δεν είναι λεφτά τα οποία θα, κατά τη γνώμη μου, θα δικαιολογούσαν τέτοιο όρο. Μπορεί σε άλλα industries, στο medicine ή σε κάποια άλλα industries να έχουν κάποιο όρο. Εδώ είναι επενδύσεις high risk, high return. Οπότε, δεδομένου ότι ο επενδυτής, τα KPIs είναι ότι... Τι μπορεί να είναι τα KPIs, ότι η ομάδα θα τα παρατήσει? Άμα τα παρατήσει, υπάρχουν άλλοι όροι. Οπότε δεν συμφωνώ καθόλου με το να σπάνε τα λεφτά σε διάφορα steps, εκτός αν μιλάμε για άλλα industries και άλλες συγκυρίες που δεν γνωρίζω. Και μια ερώτηση προς την Νάγια, βασικά 2 ερωτήσεις σε μία. Η πρώτη είναι, ανέφερες πριν για τον επόμενο γύρο να είναι στο term sheet ή όχι. Πώς το βλέπουμε στην πραγματικότητα? Το γράφουν οι VCs, κάνουν το commitment για τον επόμενο γύρο στα term sheets ή δεν το βλέπεις αυτό? Και το δεύτερο, γράφουμε εδώ στο term sheet ότι θέλουμε ένα employee pool 10%. Το οποίο σημαίνει, όπως εξήγησε ο Σπύρος, ότι μπαίνουν κάποιες μετοχές στην άκρη για να δοθούν σε υπαλλήλους. Δίνεται αυτό στην Ελλάδα, το βλέπουμε συχνά στα συμβόλαια στην Ελλάδα, ή είναι κάτι το οποίο κυρίως συμβαίνει στην Αμερική ή σε επόμενους γύρους ή στο εξωτερικό? Λοιπόν, το πρώτο ήταν ένα τρίκ, επειδή υπήρχε ιδιαίτερη προθυμία για επανεπένδυση. Αυτό που βλέπουμε είναι να μπαίνουν χρήματα τμηματικά, αλλά χωρίς κάποιους συγκεκριμένους όρους. Είναι η ερώτηση του Γιάννη αυτή. Οπότε μπορεί να μπουν στο πρώτο τρίμηνο κάποια χρήματα και μετά να μπουν ξανά σε 6 μήνες. Το συνδυάζεται. Θα μπορούσε παραδείγματος χάρη σε διαπραγμάτευση, κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να ζητήσει περισσότερα χρήματα, του 1 εκατομμυρίου, να πει: ωραία, βάλε μου τους πρώτους 6 μήνες αυτά τα χρήματα, λιγότερα από το 1 εκατομμύριο, και στους επόμενους 6, 7, 8 ξανά μπορείς να βάλεις επιπλέον. Το οποίο στο σύνολο να βγαίνει 1.300.000. Όλα είναι διαπραγματεύσιμα. Τώρα, η επόμενη ερώτηση, στο option pool. Δεν προλάβανε να το διαπραγματευτούν. Συνήθως είναι πολύ σημαντικό το option pool. Πρώτον, το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Δεν είναι ακριβώς όπως στην Αμερική, αλλά υπάρχει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους επιχειρηματίες, θα συμφωνήσει και ο Γιάννης, και για τους επενδυτές, έτσι, να έχουν προκαθορισμένες μετοχές, οι οποίες θα δοθούν σε υπαλλήλους. Αυτό είναι το option pool για όποιον δεν ξέρει. Οπότε συμφωνείτε ότι στο συγκεκριμένο term sheet το 10% θα δοθεί σε υπαλλήλους. Αυτό το 10% από κάποιον φεύγει, οπότε έχει σημασία στα ποσοστά μας. Αν πάτε στην τελευταία, αν δεν απατώμε, σελίδα που δείχνει το cap table, το μετοχικό κεφάλαιο, στο post-financing, θα δείτε ότι έχουν διαπραγματευτεί για το 25% για 417 μετοχές, έτσι, και έχουν προσδιορίσει ότι το 10% θα είναι το option pool για 167 μετοχές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το 10% θα φύγει ουσιαστικά από τους προηγούμενους επενδυτές και ιδρυτές, σύνολο μετόχους. Αυτό είναι διαπραγματεύσιμο, αν δεν απατώμε. Δεν κερδίζεται εύκολα, αλλά πολλές φορές ο επιχειρηματίας λέει: γιατί αυτό το 10% να φύγει από εμένα και γιατί να μην το επιβαρυνθούμε όλοι. Άρα το 25% σου, μαζί με το 25% σου που θα συμμετάσχεις πλέον στην εταιρεία, να μειωθείς και εσύ κατά 10% προράτα, δηλαδή αναλογικά ο καθένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πριν μπούμε στον επόμενο όρο, θα ήθελα να κάνω άλλη μια ερώτηση στο Σπύρο. Σπύρο, στο συγκεκριμένο σενάριο, δίνεις 1 εκατομμύριο και ζητάς 25% της εταιρείας. Και αυτή είναι η πρώτη προσφορά. Συνήθως και στην πράξη υπάρχει περιθώριο για διαπραγμάτευση του valuation. Βάζουν οι VCs επίτηδες στον πύχη πολύ ψηλά για να πέσουν μετά. Είναι τις περισσότερες φορές αρκετά κοντά σε αυτό που όντως πιστεύουν ότι είναι το fair value της εταιρείας. Πώς το βλέπεις στην πράξη? Και δεν μιλάω μόνο για το Odyssey, μιλάω γενικά το πώς βλέπεις από την εμπειρία σου και το πώς ξέρεις συνολικά ο κλάδος, πώς γράφει τα term sheets. Οι αποτιμήσεις συνήθως είναι γενναιόδορες. Και είναι γενναιόδορες γιατί όταν συνδυαστούν με τους όρους που θα δούμε στη συνέχεια, δημιουργούν ένα ενιαίο σύνολο που δουλεύει καλά. Επομένως, και δεδομένου και του πολύ μεγάλου ρίσκου που αναλαμβάνεις επενδύοντας σε μια εταιρεία τεχνολογίας, δεν είναι το αν θα ανεβάζεις την αποτίμηση λίγο πάνω ή λίγο κάτω που θα σου κάνει τη διαφορά. Αν η εταιρεία πάει καλά, οι αποδόσεις θα είναι σημαντικές και θα είναι μικρό το αν θα... Εδώ μιλάμε για ένα παράδειγμα 3 εκατομμύρια πριν τα λεφτά. Αν το 3 είναι 2 ή 2,5, δεν θα είναι αυτό που θα αλλάξει τη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων. Επομένως, συνήθως βάζουμε αποτιμήσεις που είναι σαν ονομαστικές τιμές, ειδικά γιατί μου αρέσει σε συνδυασμό το liquidation preference να ονομάζω την αποτίμηση ονομαστική, νούμερα που είναι συνήθως γενναιόδωρα. Θα μπούμε τώρα στον επόμενο όρο. Να πω ότι αν κάποιος έχει ερωτήσεις, κρατήστε τες και στο τέλος της διαπραγμάτευσης θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αρκετά interactive και να πάρουμε ερωτήσεις από το κοινό. Να κρατήσουμε τις ερωτήσεις για το τέλος. Οπότε, αν έχετε κάτι στο συγκεκριμένο κομμάτι, κρατήστε στο μυαλό σας ή σημειώστε το να το ρωτήσουμε στο τέλος. Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το hashtag Set the Deal. Το παρακολουθούμε, είμαστε συνδεδεμένοι και μπορούμε να πάρουμε ερωτήσεις και από το Twitter, από εκεί. Να συνεχίσουμε τον επόμενο όρο. Πριν όμως ξεκινήσουμε, να μας εξηγήσεις, Νίκο, τι ζητάει ο επενδυτής στο συγκεκριμένο κομμάτι, δίνοντας αυτό το term sheet στον Γιάννη. Το συγκεκριμένο, λοιπόν, liquidation preference, όπως το βλέπουμε, λέει... Είναι full participating preferred, λέει ότι πρώτα, όταν έχουμε το liquidation, πρώτα... Ο επενδυτής θα πάρει 2 φορές τα λεφτά του, δηλαδή 2 φορές το 1 εκατομμύριο. Τα πρώτα 2 εκατομμύρια θα πάνε στον επενδυτή. Και μετά, ό,τι μείνει θα το μοιραστούν με βάση το ποσοστό τους. Δηλαδή, αν γίνει ένα exit για 20 εκατομμύρια και ο επενδυτής έχει βάλει 1 εκατομμύριο, ο επενδυτής θα πάρει πρώτα 2 και από τα υπόλοιπα 18 θα πάρει το ποσοστό του 25, 10 όσο καταλήξουν ο επενδυτής, και το υπόλοιπο θα το πάρει ο Γιάννης. Ξεκινάμε τον επόμενο όρο, λοιπόν. Πριν αρχίσω την διαπραγμάτευση, να προσθέσω ότι αν όμως η εταιρεία πουληθεί για 2 εκατομμύρια, θα πάρει και τα 2 εκατομμύρια ο επενδυτής. Και εκεί είναι το πιο σκληρό, αν θέλετε. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να παρκάρουμε το θέμα της αποτίμησης, γιατί δεν βλέπω ότι μπορούμε να συγκλίνουμε. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να προχωρήσουμε στα επόμενα σημεία, μήπως αυτά μας βοηθήσουν. Ο επόμενος σημαντικός όρος είναι το liquidation preference, όπου αυτό το οποίο ζητάμε είναι σε περίπτωση εκαθάρισης εταιρείας, θα έρθουμε και σαν αντάλλαγμα για τη γενναιόδορη αποτίμηση που δίνουμε στην εταιρεία σήμερα, για μια εταιρεία που ακόμα έχει μηδενικό τζίρο και δραστηριότητα, θέλουμε να έχουμε την προτεραιότητα να πάρουμε 2 φορές τα λεφτά που βάζουμε σήμερα και στη συνέχεια να συμμετέχουμε το ποσοστό μας στο υπόλοιπο. Θα διαφωνήσω για τη γενναιόδορη πρώτο step. Αυτό που έχουμε μιλήσει με τον δικηγόρο, την Νάγια, είναι ότι θέλουμε ένα σενάριο που είμαστε και οι δύο κερδισμένοι. Θέλουμε δηλαδή να βγάλουμε ένα σενάριο και να το βρούμε για να βοηθήσει η Νάγια σε αυτό, όπου άμα βγάλουμε χρήματα και βγάλετε κι εσείς χρήματα, κάνετε return on investment, βγάλετε λεφτά πίσω για την επένδυσή σας, αυτό το right να μην υπάρχει. Οπότε θέλουμε να βρούμε έναν όρο το οποίο να λέει ότι άμα η εταιρεία δεν πάει καλά και πουληθεί στα 4 εκατομμύρια, να κερδίσει ο επενδυτής, αλλά άμα πάει καλά δεν υπάρχει λόγο να κερδίσει επειδή ούτως άλλως είναι κερδισμένος. Αυτό θέλουμε. Νάγια. Όπως ξέρετε, 2 φορές τα χρήματα είναι κυρίως διαπραγματευτικό και αυτό τρίκ, δεν συνηθίζεται. Κατά βάση κάπου στο 1 τα βρίσκεται συνήθως. Οπότε νομίζω ας συμφωνήσουμε με το να πάρετε μία φορά τα χρήματα πίσω και να δούμε πώς αλλιώς πέραν του 25% που διαπραγματευτήκαμε προηγουμένως ότι θα έχετε, τι άλλο θα θέλατε σαν κέρδος. Αυτό που συζητήσαμε με τον Γιάννη και είναι διατεθειμένος να δώσει είναι κάποιο cap, δηλαδή μέχρι ένα κεφάλαιο, το οποίο συγκεκριμένα συζητήσαμε τον Γιάννη στα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, εάν... 2 φορές τα λεφτά. 2 φορές τα λεφτά, γιατί αφού βάζετε 1 εκατομμύριο, αν καταφέρετε να βγάλετε 2 εκατομμύρια από το 25% σας, να μην έχετε κάποιο δικαίωμα επιπλέον. Πώς σας ακούγεται? Νομίζω είναι... το liquidation preference είναι ένας όρος που είναι για μένα απαραίτητος, όπως είναι γραμμένος εδώ, γιατί τον θεωρώ ότι είναι το θεμέλιο όλης της φιλοσοφίας των αποτιμήσεων που κάνουμε όταν επενδύουμε σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Δίνουμε μια υψηλή αποτίμηση σε μια εταιρεία που έχει πολύ μεγάλο ρίσκο, έχει μηδενικό τζίρο και θεωρούμε ότι το αντάλλαγμα της υψηλής αποτίμησης είναι η δική μας προτεραιότητα στην έξοδο. Επομένως, δεν θα ήθελα να διαπραγματευτώ τον όρο στη λογική του. Αυτό το οποίο είμαι διατεθειμένος να δεχθώ, εφόσον μας βοηθήσει να κλείσουμε και το θέμα της αποτίμησης, είναι να έχω μια φορά liquidation preference. Ωραία. Αλλά δεν θα μπορέσω να δεχτώ κάτι άλλο. Με fully participating. Ζητήσαμε ένα όριο. Ακριβώς. Όχι, νομίζω ότι αυτό πάει πακέτο με την αποτίμηση και έρχεται και αντισταθμίζει την υψηλή αποτίμηση. Οπότε, άμα βγάλει η εταιρεία 100 εκατομμύρια και πουληθεί 100 εκατομμύρια, ο επενδυτής πρέπει να πάρει άλλο 1 εκατομμύριο. Δεν υπάρχει κάποιο νόημα σε αυτό. Ναι, αλλά δεν έχει καμία ουσιαστική διαφορά αυτό για εσάς. Γιατί αν τυχόν διαιρέσετε το 1 εκατομμύριο και τα 24.900, αντί να πάρουμε το 25% των προσόδων, θα πάρουμε το 26% των προσόδων. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Αλλά είναι για μας σημαντικό, στην περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, να έχουμε την προτεραιότητα στο ποιος θα πάρει πρώτος λεφτά. Ωραία. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία εκτιμάται στα 3 εκατομμύρια. Τι σημαίνει καλό σενάριο και ένα κακό σενάριο? Άμα το βάλουμε κάτω, μπορούμε να βρούμε ποιο θα είναι αυτό το cap που συμφωνούμε και οι δύο. Ναι. Άμα έχουμε ένα κοινό mindset ότι είναι καλό και κακό σενάριο. Νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να μπούμε σε αυτή την άσκηση. Είναι πολύ νομική δουλειά. Θα κρατήσει τους δικηγόρους μας χαρούμενους, χωρίς να έχει ουσιαστική διαφορά. Νομίζω ότι είναι ένας όρος ο οποίος πρέπει να προχωρήσει έτσι. Όπως είπα, δέχομαι το να γίνει το 2 φορές 1 φορά, αλλά νομίζω ας το αφήσουμε απλό και ας πάμε με αυτό που είναι το τυποποιημένο. Ας σταματήσουμε λοιπόν, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω όλοι. Και να ρωτήσω κυρίως νομίζω το Σπύρο και την Νάγια. Για πάρα πολλά χρόνια το NIP, Liquidation Preference, δηλαδή το ποσό το οποίο έχει επενδυθεί, ήταν το στάνταρτ. Και το 2001, αρκετά χρόνια πριν, όταν είχαμε το Internet Bubble, βλέπαμε τρελά ποσά, ακόμα και μέχρι 10 φορές, 10 IP liquidation preference. Τι βλέπουμε σήμερα, ποιο είναι το case σήμερα, τι ζητάνε οι επενδυτές και τι βλέπετε να γίνεται στην πράξη στα συμβόλαια στο τέλος? Να πω εγώ τα βασικά που έχω δει. Έχω δει να ζητάνε το 1x που λέμε, δηλαδή 1 φορά τα χρήματά τους πίσω. 2 δεν έχω δει να το έχει δεχτεί κάποιος και το ξέρουν και οι επενδυτές, ασχέτως ότι τώρα είναι θέμα διαπραγμάτευσης και για χάρη του να δείτε το συμφέρον της κάθε πλευράς. Έχω δει να ζητάνε τόκο ανά χρόνο, δηλαδή αν γίνει κάποιο exit, πώληση της εταιρείας σε 3-4 χρόνια από την συγκεκριμένη επένδυση, να πάρουν πίσω τα χρήματά τους με 6% τόκο. Αυτά. Και το κάπου το οποίο διαπραγματευτήκαμε. Έχετε δει κάτι άλλο εσείς? Τα έχουμε δει όλα. Έχουμε δει και 2 και 1,5 και 1. Το θέμα είναι ότι σε τόσο μικρά ποσά, άμα λες ότι η εταιρεία σου θα βγάλει σε 1 χρόνο 10 εκατομμύρια και μιλάμε τώρα για ένα ποσό επένδυσης 100.000 και δύο να είναι, δεν έχει μεγάλο αντίκτυπο. Οπότε σε αυτά τα ποσά και σε αυτό που κάνεις promise και εκεί θα πάει η εταιρεία, νομίζω ότι T1, T2, T3 δεν έχει μεγάλη διαφορά στη μεγάλη εικόνα. Αλλά είναι όντως μεγάλα. Είναι red line. Είναι δηλαδή ένα από τα σημεία στο οποίο αν κάποιος, είτε ο επενδυτής είτε ο επιχειρηματίας, δεν πάρει αυτό ακριβώς που θέλει, αποχωρεί. Ή είναι σημείο στο οποίο υπάρχει περιθώριο για διαπραγμάτευση. Όπως είπα και στο σενάριο, είναι πακέτο. Κατά όψη μου, το liquidation preference, που είναι το βασικό προνόμιο των προνομιούχων μετοχών που παίρνουμε, είναι ενσωματωμένο απόλυτα με την αποτίμηση. Άρα δίνεις μεγάλη αποτίμηση, αλλά παίρνεις το προνόμιο στην εκαθάριση. Μάλιστα, μια σημαντική διαφορά, ουσιαστικότατη διαφορά, είναι ότι ενώ στο κείμενο όπως περιγράφεται είναι σε εκαθάριση, κατά κανόνα δεν είναι μόνο στην εκαθάριση, αλλά είναι στην πώληση της εταιρείας. Δηλαδή όταν λέμε liquidation, και η πώληση της εταιρείας σε κάποιον τρίτον νοείται ως liquidation για τους σκοπούς αυτού του όρου. Επομένως, στη δική μου λογική είναι ένας όρος από τον οποίο δύσκολα μπορεί να υποχωρήσει ένας επενδυτής. Τώρα, υπάρχει ένα περιθώριο διαπραγμάτευσης στην ακριβή διατύπωση του όρου. Όντως, το να έχεις περισσότερο από μια φορά liquidation preference είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε ειδικές περιόδους. Σε περιόδους που το χρήμα δεν είναι πολύ ορεξάτο να πάρει ρίσκο. Οπότε, για να το πάρει, μπορεί να χρειαστεί να του δώσεις μεγαλύτερο προνόμιο ή να βάλεις, όπως ανέφερε η Νάγια, και κάποια μερίσματα, κάποια dividends. Και μάλιστα στο term sheet που έχουμε εδώ υπάρχει ένας όρος που προηγείται του liquidation preference, που είναι το cumulative dividend, το σωρευτικό μέρισμα, που έχει μια παρόμοια λογική. Εγώ είπα για τόκους. Αυτό είναι ακόμη ένας τρόπος. Ναι. Από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς μπορείς να βάλεις και αυτό το cap το οποίο μου προτάθηκε, και το οποίο στη σημερινή συγκυρία που ειδικά στην Αμερική υπάρχει μεγάλη διάθεση για ρίσκο, είναι κάτι το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις παίζει. Δηλαδή ένας επενδύς να πει δεν θέλω ένα αυστηρό απόλυτο liquidation preference, αλλά λέω ότι θέλω να το έχω μόνο μέχρι ένα σημείο και μετά το ανταλλάσσω με το καθαρό ποσοστό μου. Να προσθέσω κι εγώ κάτι. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι και εσύ σαν VCs, έτσι, στον τομέα της τεχνολογίας πάντα, είσαστε high risk, επενδύετε high risk. Οπότε εσείς μπορεί να έχετε ήδη επενδύσει σε 10 εταιρείες, ενώ ο κύριος Γιάννης Παπαδάκης εδώ είναι το παιδί του, είναι η ζωή του. Πόση πιθανότητα έχει να κάνει exit. Οπότε ό,τι έχει να βγάλει είναι ακριβώς σε διαπραγμάτευση αυτού του συγκεκριμένου όρου, έτσι. Και μια τελευταία ερώτηση και στην Νάγια και στο Σπύρο, γιατί νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να το έχουν δει αυτοί οι δύο παρά ο Γιάννης σε αυτή τη φάση της Pollfish. Ένα liquidation preference 2EP στο Series A. Πώς μεταφράζεται όταν πάμε στο Series B? Παραμένει? Είναι σίγουρο ότι οι Series B investors θα ζητήσουν κάτι αντίστοιχο ή κάτι παραπάνω? Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή ο επενδυτής στο Series A να κάνει κακό και στον εαυτό του και στον επενδυτή για τον επόμενο γύρο, ή είναι κάτι που το Series B θα πει συνήθως εντάξει, το βγάζουμε τελείως, το βγάζουμε και για σας Series A, αλλιώς δεν μπαίνω? Πώς το βλέπουμε στην πράξη? Νομίζω είναι δική σας, ο κυρίως. Είναι πραγματικό και αυτό το θέμα. Ο κάθε επενδυτής, ειδικά αν υπάρχουν ήδη άλλοι επενδυτές, αντιλαμβάνεται ότι θα είναι συνεταίρος και με αυτούς, εκτός από τους επιχειρηματίες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να νιώθει ότι οι συνεπενδυτές του είναι άνθρωποι που σκέφτονται με ένα παρόμοιο τρόπο με αυτόν που σκέφτεται αυτός. Αν εγώ λοιπόν είμαι ικανοποιημένο, θεωρώ ότι το ένα είναι το σωστό και κάποιος έχει βάλει κάτι μεγαλύτερο από αυτό, είναι κάτι αποθαρρυντικό ή ενοχλητικό. Το αποθαρρυντικό σημαίνει ότι μπορεί να είναι λόγος να φύγω από τον deal, να πω δεν με ενδιαφέρει. Το ενοχλητικό είναι ότι θα πρέπει να διαπραγματευτώ και με τον επενδυτή και να του πω ότι κοίταξε να δεις, στα πλαίσια της συμφωνίας μας θα το βγάλεις και αυτό και θα το κάνεις ό,τι είναι αυτό που ζητάω εγώ τώρα. Το οποίο συνηθίζεται κάθε φορά που μπαίνει καινούριος επενδυτής, αυτός έχει τον πρώτο λόγο και οι προηγούμενοι επενδυτές έχουν κίνητρα σοβαρά να προσαρμοστούν σε αυτό το οποίο προτείνει. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι αφού εξαντλήσαμε σχετικά το liquidation preference, μπορούμε να πάμε στον τρίτο όρο της διαπραγμάτευσης, το οποίο είναι το stock vesting. Και για να θυμίσουμε τι είναι αυτό, είναι ότι οι founders πρέπει να κερδίσουν εντός εισαγωγικών πίσω το ποσοστό τους και το παίρνουν μέσα στον χρόνο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι το ποσοστό που έχουν πριν την επένδυση το έχουν οι ίδιοι και την επόμενη ημέρα της επένδυσης. Πάμε. Συγγνώμη, να εξηγήσουμε τι ζητάει το term sheet που δίνει ο Σπύρος. Ναι, βεβαίως. Σωστά. Λοιπόν, ζητάμε, λέει το term sheet, ένα reverse quarterly vesting over a period of 4 years with 1 year cliff with compensation of the amount of the invested shares in case of a bad liver event and in the amount of the portion of the minimum of the current of either the most recent financing in good liver. Λέει το εξής, ότι οι founders θα πάρουν τα χρήματά τους, το ποσοστό τους σε 4 χρόνια και θα το παίρνουν κάθε quarter, κάθε τρίμηνο. Άρα αυτό σημαίνει ότι σε κάθε τρίμηνο θα παίρνουν 25% του 25% των μετοχών τους. Αλλά έχει 1 year cliff, το οποίο σημαίνει ότι το vesting θα αρχίσει να γίνεται μετά τον πρώτο χρόνο. Άρα, αν οι founders μείνουν μισό χρόνο μόνο, 2 quarter, δεν θα πάρουν τίποτα, θα έχουν 0% από την εταιρεία τους. Αν μείνουν 1 χρόνο ακριβώς, θα πάρουν με τη μία το 25% των μετοχών των οποίων έχουν. Αν μείνουν 1 χρόνο και 1 quarter και 3 μήνες, θα πάρουν 25% των μετοχών που είχαν και το 1/4 του επόμενου 25% του δεύτερου χρόνου. Το έμπλεξα πολύ. Αν δεν το καταλάβατε, πείτε, να το ξαναεξηγήσω. Πάμε άλλη μία. Θέλω να καταλάβουμε όλοι το τι λέει αυτό το term sheet. Λέει λοιπόν ότι αν ο Γιάννης στο τέλος έχει... Ο Γιάννης λοιπόν λέμε ότι θα έχει 35,9%. Αυτός ο όρος λέει το εξής, ότι μεγάλε, αυτό το 35,9% πρέπει να το κερδίσεις και θα το κερδίσεις μένοντας στην εταιρεία. Αν λοιπόν εσύ φύγεις πριν περάσει 1 χρόνος, δεν έχεις τίποτα. Αν εσύ φύγεις στον 1 χρόνο και 1 μέρα και μου πεις ότι δεν θέλω να είμαι founder πλέον σε αυτή την εταιρεία, τότε δεν θα έχεις 35,9%, θα έχεις το 25% του 35,9%. Και κάθε quarter μετά το χρόνο που περνάει, θα παίρνεις ακόμα το 1/4, γιατί είναι το quarter, του 25% των μετοχών σου. Αυτό ουσιαστικά λέει αυτός ο όρος. Και μετά από 4 χρόνια, αν ο Γιάννης μείνει 4 χρόνια στην εταιρεία, θα έχει αυτό το 35,9%. Σπύρο, βλέπω εδώ ότι δεν έχω όλες τις μετοχές μου. Τι γίνεται? Από ό,τι βλέπω συγκεκριμένα, εγώ και η ομάδα μου δουλέψει 1,5 χρόνο πάνω στο project και λες ότι άμα μετά την επένδυση φύγω για κάποιο λόγο μέσα σε 1 χρόνο, δεν έχω καθόλου ποσοστό και πρέπει να δουλεύω 4 χρόνια για την εταιρεία για να έχω το ποσοστό που μου ανήκει τώρα. Γενικότερα, καταλαβαίνω το γεγονός ότι θέλεις να σιγουρέψεις ότι θα είμαι στην εταιρεία και ότι επενδύεις εμένα στην εταιρεία και όχι την εταιρεία μόνη της. Αλλά τον 1 χρόνο για να μην έχω τίποτα είναι μεγάλο ρίσκο. Μπορεί κάτι να γίνει. Έχουμε δουλέψει ήδη για την εταιρεία αυτή 1,5 χρόνο. Οπότε θα θέλαμε να μην υπάρχει αυτό το cliff εκεί πέρα και να γίνει σε 3 χρόνια. Επειδή θεωρούμε ότι σε 3 χρόνια η εταιρεία θα έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου και να φύγει κάποιο εκεί στέλεχο, μπορεί να είναι εύκολο να μπει κάποιο άλλο. Αυτά. Καταρχήν χαίρομαι που αντιλαμβάνεσαι τη λογική. Γιατί πραγματικά επενδύουμε σε εταιρείες ανθρώπων, δεν υπάρχει κάτι άλλο τουλάχιστον σήμερα. Επομένως, είναι σαφέστατο ότι αν τυχόν κάποιος από τους ανθρώπους για οποιοδήποτε λόγο φύγει από την εικόνα, η επένδυση η οποία κάναμε έχει απομειωθεί δραστικά. Επομένως πρέπει να προστατευτούμε. Και εάν κάποιος φύγει από την εικόνα, πρέπει να αντικατασταθεί και ο νέος που θα έρθει να μπει στην εικόνα θα χρειαστεί και αυτός ένα σοβαρό μετοχικό κίνητρο. Άρα χρειαζόμαστε τις μετοχές όχι για μας, αλλά για να μπορέσουμε να τις δώσουμε στον άνθρωπο που θα διαδεχθεί κάποιον ο οποίος θα αναχωρήσει. Και σε τελική ανάλυση, επειδή αυτό δεν αφορά μόνο εσένα αλλά και τους συνιδρυτές σου, είναι κάτι το οποίο προστατεύει και εσάς σαν ιδρυτές. Γιατί αν κάποιος από τους συνιδρυτές για οποιοδήποτε λόγο αποφασίσει να αποχωρήσει, πρέπει να προστατευτεί η εταιρεία. Αυτό είναι κάτι που δεν αφορά τον επενδυτή, αφορά την εταιρεία. Τώρα, αν νιώθεις ότι πρέπει να αναγνωριστεί η δουλειά που έχετε κάνει από τη στιγμή που ξεκινήσατε την εταιρεία και αυτό να σας δίνει ένα ποσοστό των μετοχών σας να είναι ελεύθερο από τέτοιους περιορισμούς, βγάζοντας το one year cliff, είμαι διατεθειμένος να το δεχθώ. Οπότε να θέσουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό με το που θα υπογράψουμε τους συγκεκριμένους όρους επένδυσης ότι θα δοθούν στους ιδρυτές και να βάλουμε ανά 4 μήνες μετά, θέλετε, το vesting. Τι ποσοστό είναι αυτό το οποίο έχετε στο μυαλό σας? Γιάννη, με τι θα ήσουν χαρούμενος? Τι να ζητήσεις? Γενικότερα το 30% των μετοχών μας θα θέλουμε να το έχουμε. Γιάννη, η δικηγόρος σου αξίζει τα λεφτά της, γιατί δεν το ζήτησες πριν αυτό. Τώρα το ζητάω για την πληρώσα. Και το έβαλε η δικηγόρος στο τραπέζι. Αλλά επειδή πραγματικά το θεωρώ δίκαιο και εύλογο, ένα 30% των μετοχών πρέπει να είναι ελεύθερο από περιορισμούς και το υπόλοιπο 70% νομίζω ότι μπορεί να υπόκειται στους περιορισμούς οι οποίοι αναφέρονται εδώ, εξαιρουμένου και του κλειφ. Μία ερώτηση. Ο Γιώργος, που είναι ο τεχνολογικός director στην εταιρεία, ο CTO, έχει να κάνει το δοκτορικό του στο Oxford University και θα είναι part-time στην εταιρεία. Ξέρω, το Γιώργο τον ξέρω πολύ καλά, δεν την αφήσει στην εταιρεία, θα δουλεύει βράδυ, Σαββατοκύριακα, Πάσχα για την εταιρεία. Θα επηρεάσει το ποσοστό του μια τέτοια κίνηση, ενώ θα έχει και μια δεύτερη δουλειά? Γιάννη, αυτό που βάζει στο τραπέζι με εκπλήσει. Η παραδοχή που κάναμε όλο αυτόν τον καιρό που συζητάμε είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια αφοσιωμένη ομάδα που θα τα δώσει όλα. Και τώρα μου μιλάς για διδακτορικά. Εδώ πάμε να βάλουμε εκατομμύρια και μιλάμε για διδακτορικά. Το Oxford του δίνει θέση. Ας πάει στο Oxford τότε, είναι τόσο αλλά εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε στην επόμενη εταιρεία τότε. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ καλό asset. Επιμένω, Oxford. Ο Γιώργος είναι από τους λίγους ανθρώπους, ο George βασικά, είναι από τους λίγους ανθρώπους, θα πω στην Ευρώπη, που γνωρίζει τα συστατικά της επιτυχίας στο hardware. Το έχει ξανακάνει, είναι η δουλειά του αυτή, οπότε μόνο και μόνο και σαν advice και το μισό, το 50% του χρόνου του που δίνει, είναι 120% που θα δίνει κάποιος άλλος engineer. Αυτό δεν το κάνουμε value? Όχι, Γιάννη, αυτό δεν νομίζω ότι παίζει. Γιατί ναι, μεν οι προθέσεις μπορεί να είναι καλές, αλλά ξέρουμε ότι αν έχεις πολλά πράγματα στο μυαλό σου, χάνεις την εστίαση. Για μένα αυτό είναι deal breaker. Πρέπει να ξεκαθαρίσει η εικόνα και ή ο Γιώργος να ξεχάσει τα διδακτορικά και να κάνει τις επιλογές του για το τι θέλει να κάνει με τη ζωή του ως επιχειρηματίας, ή να παραμείνει κάλλιστα ως advisor της εταιρείας με 2-3 πόντους στο μετοχικό κεφάλαιο και να βρεθεί ένας άνθρωπος να τον αντικαταστήσει. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο. Μπορούμε να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Πολύ ωραία. Κάνουμε λοιπόν πάλι ένα βήμα πίσω. Ο Γιάννης έκανε μια παραδοχή. Έκανε μια παραδοχή που από ό,τι φάνηκε δεν την είχε κάνει πιο πριν. Και ήταν πολύ καλό ότι την έκανε σε αυτό το σημείο, από το να το κάνει λίγο αργότερα, γιατί αργά ή γρήγορα ο επενδυτής θα το καταλάβαινε και νομίζω ότι αν είχαν ήδη μπει στην επένδυση δεν θα άρχιζε καθόλου καλά η σχέση και δεν θα το ήθελε κανείς από τους δύο. Θα μπορούσε να έχει και νομικά προβλήματα αν δεν είχε κάνει αυτό το disclosure αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα term sheet. Όπως είπαμε, είναι μια επενδυτική πρόταση. Δεν είναι το τελικό έγγραφο το οποίο θα υπογράψουν και οι όροι τελικοί της επένδυσης. Και στα τελικά επενδυτικά έγγραφα, έτσι, με διορθώνετε, αν εσείς δεν το βάζετε. Επενδυτική πρόταση, πιο εύκολα. Νομίζω ερωτήσεις να πάρουμε μετά. Ελεύθερα, πάντως, εγώ το λέω προσύμφωνο. Αλλά δεν είμαι νομικός, είμαι μηχανικός. Λοιπόν, οπότε, στο τελικό έγγραφο που θα υπογράψετε το επενδυτικό, πάντα προβλέπεται η δέσμευση εργασίας των ιδρυτών, γιατί οι επενδυτές πάντα επενδύουν σε πρόσωπα και σε άτομα, γιατί αυτοί γνωρίζουν το αντικείμενό τους και αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι θα το μεγαλώσουν, πέραν το ότι το αγαπήσανε και το πιστεύουν. Αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να βγάλουν τα χρήματά τους. Έτσι, εάν υπογράψουν ένα έγγραφο στο οποίο λένε ότι εγώ, ο Γιάννης και ο Γιώργος θα βάζουμε όλο μας το χρόνο, και ενώ ήδη το ξέρουν ότι δεν θα το βάλουν, εννοείται ότι καταρχήν μπορεί να ισχυριστούν ότι δεν ισχύει πλέον η σύμβαση και να έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, τέλος πάντων, ανάλογα με τη σύμβαση, πίσω τα χρήματα, να θεωρηθεί άκυρη. Ή αν δεν έχουν δοθεί ακόμη τα χρήματα, να μην υπάρχει το δικαίωμα να δοθούν τα χρήματα. Έτσι. Στην πιο απλή μορφή, δεν θα μπω σε ποινικά, για απάτες κλπ. Πριν μπω στην επόμενη ερώτηση, απλά να πω και πάλι για να είναι ξεκάθαρο ότι το term sheet, όπως είπε και η Νάγια, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι η τελική επένδυση. Είναι ένα χαρτί που λέει το ποιοι θα είναι οι όροι της επένδυσης αν αυτή γίνει. Και είναι ξεκάθαρο και στο term sheet που έχετε ότι είναι non-binding. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ο επενδυτής μετά από 2 εβδομάδες να πει «Δεν θα το κάνω». Άλλαξα γνώμη. Δεν δεσμεύεται επειδή έχει υπογράψει αυτό το συγκεκριμένο κείμενο. Το μόνο δεσμευτικό κομμάτι του term sheet, το οποίο επίσης το γράφει ξεκάθαρα, είναι το non-disclosure, δηλαδή ότι κανείς από τους δύο δεν μπορεί να μιλήσει για αυτό το term sheet. Άρα όλο αυτό είναι ουσιαστικά μια συζήτηση που γίνεται καλή την πίστη για να συμφωνήσουν στο ποιοι θα είναι οι όροι. Και ο καθένας δεσμεύεται από τη φήμη την οποία έχει. Διότι αν για έναν επενδυτή βγει η φήμη ότι δίνει term sheet αβέρτα και από τα 20 term sheet που έχει δώσει δεν έχει κάνει ούτε ένα deal, χαλάει η φήμη του και αυτό είναι κακό για αυτόν. Αλλά τυπικά και νομικά μπορεί να κάνει πίσω σε όλα αυτά στο τέλος, μέχρι να υπογραφούν τα τελικά έγγραφα. Να προσθέσω κάτι στο γεγονός. Άμα έκρυβα από τον Σπύρο ότι ο Γιώργος θα έφευγε ή θα τα part-time στην εταιρεία, επειδή ήξερα ότι μπορεί να τσινήσει λίγο, μετά από το term sheet έρχεται μια διαδικασία που λέγεται due diligence. Και έρχεται μια διαδικασία που θα έρχεται ο επενδυτής με τους δικηγόρους και κοιτάνε όλη την εταιρεία, κοιτάνε commercial πράγματα, ποιους πελάτες έχεις, λογιστικά, τα πάντα. Οπότε δεν μπορείς να του κρύψεις κάτι επενδυτή. Μπορεί να ξεγελάσεις ένα step, μπορεί να ξεγελάσεις το δεύτερο step, αλλά υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας σε όλα. Οπότε πρέπει να τα πεις όλα μπροστά, ώστε ναι, μπορεί να πάει ένα term sheet να μην έχεις ψέματα, αλλά μετά δεν θα γίνει ποτέ η επένδυση. Ναι, άμα το ξέρουμε. Γι' αυτό υπάρχουν οι όροι μέσα που λένε ότι το cliff, άμα φύγει κάποιος κτλ. Κάνει protect το επενδυτή ή την εταιρεία. Αν το σενάριο συνέβαινε μετά την επένδυση, το προφανές θα ήταν ότι θα γινόταν ενεργοποίηση του όρου αυτού για τον δεύτερο συνειδητή, ο οποίος θα έχανε τις μετοχές του. Γιατί εφόσον δεν έδινε το 100% του χρόνου του, θα εθεωρεί το lever, οπότε θα είχε η εταιρεία το δικαίωμα να κάνει αυτή την επαναγορά των μετοχών του. Τώρα, υπάρχουν και στα term sheets και στα συμβόλαια κάποιοι όροι που λέγονται representations and guarantees, κάποιες δεσμεύσεις και υποσχέσεις που κάνει η εταιρεία και οι ιδρυτές της προς τους επενδυτές, όπου εκεί πολύ συχνά μπορεί να είναι θέματα που άπτονται του χρόνου και της αποκλειστικότητας που θα έχουν τα βασικά στελέχη στην εταιρεία. Οντρικά, αυτός το 100% του χρόνου, αυτός ο όλος χρόνος, πόσο βρίζεται, με απαγορεύσεις να κάνει άλλα πράγματα, με... Δεν μπορεί να χοντρικά, πόσο βρίζεται αυτό το όλος ο χρόνος. Να απαντήσουμε αυτό, συγγνώμη Ναγιά. Απλά ας κρατήσουμε τις ερωτήσεις, να τις κάνουμε όλες συνέχεια, για να έχουμε και μικρόφωνο, να μας ακούν όλοι στην αίθουσα. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι στην Αμερική συνηθίζεται αυτός ο όρος που περιγράψαμε, δηλαδή ο επενδυτής να μην παίρνει τις μετοχές του και να του ξεκλειδώνονται, να τις παίρνει σιγά σιγά. Αυτό συμβαίνει κυρίως στην Αμερική. Μια και είμαστε, και όταν έρθει η στιγμή, και σας το εύχομαι, να διαπραγματευτείτε στην Αμερική. Θα το δείτε. Μια και είμαστε όμως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε βρει άλλο τρόπο να εξασφαλίζουμε τα συμφέροντα και του επενδυτή για να μην φύγει ο επιχειρηματίας και αντίστοιχα του επιχειρηματία μαζί με τον συνεταιρό του ως εξής, ότι εάν φύγουν εντός, παραδείγματος χάρη, 4 χρόνων που περιγράφεται στη συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση, θα έχουν το δικαίωμα να τους πάρουν πίσω ανάποδα δηλαδή, το 75% των μετοχών τους ή στη συγκεκριμένη περίπτωση στον 1 χρόνο το 100% των μετοχών τους. Οπότε είναι ανάποδα. Ελπίζω να είναι διευκρινιστικό και να μην σας μπέρδεψα. Ανάποδα, αντί να απελευθερώνει ποσοστό στη μετοχή, το παίρνει πίσω. Είναι το ανάποδο. Είμαστε ok. Θέλω να κάνω άλλη μια ερώτηση, ναι, πριν μπούμε στον επόμενο όρο, και είναι στο Σπύρο. Όταν ετοιμάζαμε αυτό το event, είχαμε κάποια τηλεφωνήματα και κάποια στιγμή είπε ο Σπύρος, έκανε μια πολύ ωραία παρατήρηση που δεν τέθηκε αυτή τη στιγμή στη διαπραγμάτευση, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό. Και είπε ότι αυτός ο όρος είναι σημαντικός για τον επενδυτή και προστατεύει τα δικαιώματα του επενδυτή, αλλά είναι επίσης σημαντικός και για τους επιχειρηματίες. Και ότι βολεύει και βοηθάει και τους επιχειρηματίες στο να κάνει align το interest μεταξύ των co-founders. Και νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό στο να ακουστεί, οπότε θα ήθελα να σε προσκαλέσω να μοιραστείς αυτή την άποψη. Ναι, πολλές φορές έχουμε ομάδες ιδρυτών που είναι πολυμελείς. 3, 4 και 5 άτομα ως ιδρυτές σε μια εταιρεία. Και για διάφορους λόγους... Κάποιος ή κάποιοι από αυτούς μπορεί να υποαποδίδουν, να έχουν προσωπικά προβλήματα σχέσεων ή να έχουν προκύψει ζητήματα στη ζωή τους που τους οδηγούν κάπου αλλού. Έχουν δεσμεύσει όμως ένα ποσοστό στην εταιρεία. Και πολλές φορές αυτός ο όρος είναι αυτός που δημιουργεί μια ισορροπία. Αν θέλεις να φύγεις ή αν θέλεις να υποαποδίδεις, πρέπει να αποδεχθείς ότι θα χάσεις ένα μέρος των μετοχών που σου δόθηκαν έναντι κάποιου ρόλου τον οποίο δεν ικανοποιείς. Άρα είναι όντως κάτι που εξασφαλίζει ισορροπία σε εταιρικό επίπεδο παρά μεταξύ επενδυτή και ιδρυτών. Υπάρχει εταιρεία, ένα καταστατικό, είναι διαφοροί μέτοχοι οι οποίοι μεταξύ τους έχουν ορίσει αυτές τις σχέσεις. Ακριβώς. Οφείλει κάθε λάγια να τους το πει να το κάνουν. Αυτό είναι. Όταν ξεκινάμε. Να απαντήσουμε ή να το αφήσουμε για μετά. Να το αφήσουμε για μετά. Άρα. Ωραία. Ο λόγος γι' αυτό είναι το να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για όλους τους όρους και να το ανοίξουμε μετά για ερωτήσεις. Λοιπόν, μπαίνουμε στον τελευταίο όρο της διαπραγμάτευσης, που είναι τα protective provisions και veto rights. Επειδή έχουμε βάλει αρκετά protective provisions μέσα στο term sheet, δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε όλα στην οθόνη. Σίγουρα θα τους ακούσετε να διαπραγματεύονται γι' αυτό. Για να θυμηθούμε είναι ότι για κάποιους συγκεκριμένους όρους, όπως η πώληση της εταιρείας, η αλλαγή στρατηγικής, η αλλαγή του προϋπολογισμού της εταιρείας, δεν μπορεί η εταιρεία χωρίς να έχει τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον του 75% των preferred shares, δηλαδή των επενδυτών της, να πάρει αυτή την απόφαση. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σπύρο. Βλέπω ότι έχεις κάποια δικαιώματα στις αποφάσεις και θυμάμαι προηγουμένως που μου είπες ότι για να δικαιολογηθεί η επένδυση τόσο υψηλού ρίσκου θα πρέπει να τα έχεις αυτά. Βλέπω ότι έχεις ένα δικαίωμα το οποίο μπορείς να πεις όχι σε οποιαδήποτε νέα επένδυση έρθει και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Άμα θέλει να έρθει ένας επενδυτής να βάλει χρήματα σε μεγαλύτερη αξία που έχεις βάλει εσύ, όλοι κερδίζουμε. Για ποιο λόγο να μπορείς να πεις όχι εσύ και να μην μπορεί να πει όχι η εταιρεία αν δεν θέλει? Η εταιρεία προφανώς μπορεί να πει όχι και έχει τον πρώτο λόγο σε κάθε περίπτωση. Και αν σκεφτείς την ουσία των δικών μου κινήτρων, δεν μπορώ να φανταστώ κανένα σενάριο που θα έλεγα όχι, θα εμπόδιζα μια νέα επένδυση με επωφελείς όρους. Υπολόγισε, λάβε υπόψη κιόλας ότι εγώ μπαίνω σε μια τιμή αναμετοχή η οποία είναι 10-15 φορές μεγαλύτερη από το κόστος το οποίο έχετε εσείς για τον χρόνο που έχετε βάλει μέχρι σήμερα. Αλλά ζητώ να έχω αυτό το δικαίωμα για περιπτώσεις λιγότερο ελκυστικές. Κάποιους επενδυτές οι οποίοι έρχονται με κάποιους όρους που είναι επιθετικοί σε μια στιγμή που η εταιρεία μπορεί να έχει αδυναμία, ή κάποιους επενδυτές οι οποίοι μπορεί κατά την επαγγελματική μου γνώμη να είναι αρνητικοί για την πορεία της εταιρείας. Να έχουν κακό όνομα, κακή φήμη, ένα κακό ιστορικό στην αγορά. Το να έρθει κάποιος άλλος και να αγοράσει μετοχές στην εταιρεία σε μεγαλύτερη τιμή που είναι τώρα, είναι σίγουρα ωφέλιμο για όλους μας. Αλλά γιατί να μην βασιστείς, γιατί να έχεις εσύ το τελικό λόγο στο ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σωστός για την εταιρεία, ενώ είμαστε όλοι μαζί μια εταιρεία. Αυτό που προτείνω είναι ότι εφόσον κάποιος έρθει με καλύτερους όρους ή δεν σου αλλάξει τους όρους που ήδη έχεις σαν επενδυτής και αγοράσει συμμετοχές μεγαλύτερες, σε μεγαλύτερη αξία, δηλαδή μεγαλώσει την αξία της συμμετοχής της εταιρείας, να τον δεχτούμε, να μην μπορείς να πεις όχι μόνο εσύ, να πει η εταιρεία όχι. Δεν θα ήθελα να είχα στο κεφάλι μου κάποιον που να λέω να τα έχω κανονίσει όλα, το management team, και στο τέλος να έρθει να πεις όχι επειδή δεν το συμπαθείς. Οπότε, άμα καλύπτει κάποια κριτήρια τα οποία είναι καλύτερη evaluation και καλύτερα terms, θα ήθελα να μπορώ να του πω ναι, μπορείς να επενδύσεις στην εταιρεία. Αν είναι τόσο σημαντικό για σένα, είναι ένα σημείο στο οποίο μπορώ να υποχωρήσω. Να διαγράψτε. Έχουμε άλλα δύο. Βλέπω ότι τα protected provisions που βλέπετε είναι αρκετά. Υπάρχει ένας όρος που λέει ότι δεν μπορώ να κάνω μεγάλα transactions μόνος μου, είτε να κάνω ένα δάνειο από μια τράπεζα. Επειδή προβλέπω ότι η εταιρεία που έχουμε θα έχει μεγάλο capital ανάγκες από τράπεζες, από να μας ανοίξουν κάποιους λογαριασμούς, θα ήθελα να έχω ένα όριο τους 200.000 ευρώ, να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και μετά πάνω από τους 200.000 ευρώ να ζητάω το approval σου. Και αυτό μόνο στο διάστημα το οποίο παίρνω την επένδυση. Δηλαδή για το 1 εκατομμύριο ευρώ που μου δίνεις. Μετά το 1 εκατομμύριο ευρώ θα έχω είτε τα λεφτά κάποιου άλλου, είτε τα λεφτά πελατών, και δεν θα ήθελα να μην υπάρχει αυτό. Επειδή έχω αποδείξει ήδη ότι μπορώ να βγάλω χρήματα και να τα διαχειρίζομαι. Σε συζητήσεις που είχαμε με τον Γιάννη πριν βρεθούμε, του είχα εξηγήσει ότι από την εμπειρία μου υπάρχει μια αλφα γραφειοκρατία όταν χρειάζεται ουσιαστικά η δική σας η συνένεση. Και όπως ξέρετε κι εσείς, σε επιχειρηματικές αποφάσεις χρειάζεται και μια αλφα αμεσότητα στην εκτέλεσή τους. Οπότε γι' αυτό καταλήξαμε στο να βάλουμε κάποιο κάποιο όριο, ώστε να αισθάνεστε κι εσείς άνετα ότι τα χρήματα δεν χρησιμοποιούνται κάπου που δεν εγκρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, και αντίστοιχα να έχουν και ένα βαθμό ελευθερίας. Αυτό νομίζω θα μπορούσαμε να βρούμε ένα πόσο. Καταρχήν, εφόσον με το καλό προχωρήσουμε, θα διαπιστώσετε ότι είμαστε πολύ γρήγοροι και ευέλικτοι στην ικανοποίηση γραφειοκρατικών αναγκών, άρα αυτό μην σας ανησυχεί καθόλου. Το να βάλουμε ένα ποσοτικό όριο το αντιλαμβάνομαι και το θεωρώ εύλογο. Επομένως, θα συμφωνούσα. Δεν θα έβαζα κάτι άλλο, δεν θα άλλαζα τον όρο με κάποιο άλλο τρόπο, γιατί ούτως ή άλλως, όταν με το καλό θα έχουμε έναν επόμενο χρηματοδοτικό γύρο, ο νέος επενδυτής θα έρθει και θα βάλει το δικό του term sheet, και αν θεωρεί ότι αυτός ο όρος δεν είναι απαραίτητος, τότε θα τον βγάλει, άρα το θέμα θα λήξει. Αλλά πιθανολογώ ότι αυτός θα θέλει τότε για τους δικούς του σκοπούς να έχει τον αντίστοιχο όρο. Άρα νομίζω ότι δεν πρέπει να το πειράξουμε κατά άλλα, με την εξαίρεση του να βάλουμε αυτό το ελάχιστο ποσό κάτω από το οποίο δεν χρειάζεται τη δική μας συνένεση. Γιάννη. Οι άλλοι VCs δεν είχαν ανταποκριθεί τόσο καλά στο θέμα της γραφειοκρατίας, να το λάβεις υπόψη σου. Από ό,τι βλέπω, η εταιρεία θα έχει σύνολο πόσο 5 more members και θα πάρεις το ένα από αυτά τις καρέκλες σαν δικιά σου. Οπότε αυτοί οι 5 θα αποφασίσουν το μέλλον της εταιρείας. Γιατί θέλεις να έχεις λόγο στο ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, εφόσον μπορεί η εταιρεία, οι common shareholders, δηλαδή οι founders που ξεκινήσαν την εταιρεία, να βάλουν 4 άτομα μέσα στο board. Η αλλαγή τους μπορεί να είναι συχνή και θέλω να είναι απόφαση της εταιρείας. Και όχι συλλογικά και όχι ενός ατόμου. Αυτό θα ήταν το τελευταίο μου comment στα rights που έχεις μέσα στο term sheet. Κοίταξε, αυτό το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό σε κάθε εταιρεία είναι εκτός από τους ιδρυτές και τον επενδυτή να υπάρχουν και κάποιοι ανεξάρτητοι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι σε ένα 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο θα ήταν καλό να είναι 2 τέτοιοι. Άρα 2 ιδρυτές και ένας ο επενδυτής. Και προφανώς δεν διεκδικώ λόγο στο ποιοι θα εκπροσωπούν τους ιδρυτές. Είναι δική σας απόφαση. Αλλά σίγουρα θέλω να έχω λόγο στο ποιοι είναι τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οπότε να συμφωνήσουμε ότι οι founders και ο επενδυτής μαζί θα αποφασίσουν για το ποιοι θα είναι αυτοί οι 2. Ναι, να είναι κοινής συνένεσης. Συμφωνούμε. Κάποιες ερωτήσεις λοιπόν τελευταίες από εμένα πριν ανοίξουμε τις ερωτήσεις στο κοινό. Δεν υπήρχε ακριβώς σαν όρος μέσα, αλλά σε αρκετές διαπραγματεύσεις VC βλέπουμε ότι οι επενδυτές ζητάνε το δικαίωμα να μπορούν να αλλάξουν το CEO. Να μπορούν δηλαδή να απολύσουν εντός εισαγωγικών το founder από τη θέση του CEO και να ορίσουν αυτοί τον καινούριο εκτελεστικό διευθυντή της εταιρείας. Ήθελα να ρωτήσω πρώτον, αν το έχετε δει να γίνεται, και δεύτερον, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Θα ξεκινήσω εγώ. Όχι, δεν το έχω δει. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια στρατηγική που υπήρχε πολύ το 2000, στο dot-com bubble. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι ένας από τους λόγους που είχε γίνει το BAM. Θεωρώ ότι εφόσον έχεις φτάσει σε ένα σημείο που δίνεις μια επένδυση σε κάποιον, ένα offer, το να πεις ότι «OK, σου δίνω μια επένδυση, αλλά δεν μου κάνεις», είναι λίγο τραβηγμένο. Βέβαια, σίγουρα θα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει μια πατέντα από πίσω, μια ομάδα, αλλά το άτομο σε μια θέση να μην είναι καλό ή να μπορεί να βρεθεί πολύ καλύτερο. Αλλά προσωπικά δεν το έχω δει. Και σε early stage technology startups δεν νομίζω ότι είναι και σωστό. Μπορεί σε άλλες τύπου industries και σε μετέπειτα στάδιο, όπου άλλα needs χρειάζεσαι. Μπορεί να χρειαστείς needs τα οποία είναι πολύ business oriented ή πολύ οργάνωσης. Τότε μπορεί να χρειαστεί. Από την άλλη, για να έχεις φτάσει με μια εταιρεία σε ένα μεγάλο στάδιο, σημαίνει ότι και εσύ είσαι άξιος γι' αυτό. Πριν από χρόνια είχα επενδύσει σε μια εταιρεία όπου ο founder είχε έρθει και μου είχε πει, ήταν διαβασμένος, ότι στατιστικά κατά 65% κάποια στιγμή θα με αντικαταστήσεις. Ή τέλος πάντων θα αντικατασταθώ από τη θέση του Διευθύνου Συμβούλου της εταιρείας. Το καλό είναι ότι στην περίπτωση αυτή η εταιρεία πουλήθηκε και συνεχίζει να είναι ακόμα διευθύνος σύμβουλος ο ίδιος. Άρα δεν δούλεψε η στατιστική στην συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά έχω αντικαταστήσει διευθύνους συμβούλους σε εταιρείες και πολλές φορές είναι απαραίτητο για πάρα πολλούς λόγους. Ο λόγος που ήταν αυτός που είχε οδηγήσει τον συγκεκριμένο παλιό συνεργάτη να μελετήσει τα στατιστικά είναι καθαρά θέμα εξέλιξης. Αυτός ο οποίος ηγείται μιας εταιρείας στα ξεκινήματά της, πολύ συχνά δεν είναι ο κατάλληλος για να ηγηθεί στο επόμενο βήμα. Το πιο γνωστό και δημοφιλές παράδειγμα είναι η ίδια η Google, που οι ιδρυτές της είχαν την ευφυΐα να προσλάβουν έναν πάρα πολύ ικανό διευθυντικό στέλεχος, το οποίο τους πήγε στα επόμενα σημαντικά βήματα. Κάποια στιγμή έκανε στην άκρη, παραμένει νομίζω ακόμα ο Έρικ Σμιτ στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά η διεύθυνση ξαναγύρισε στους ιδρυτές. Έχουν υπάρξει βέβαια και ιστορικά high profile αποτυχημένα παραδείγματα, όπως το πιο γνωστό είναι το παράδειγμα της Apple. Αλλά στατιστικά προκύπτει το πρόβλημα αυτό πολύ συχνά, ότι οι ικανότητες που που απαιτούνται για να διευθύνει μια εταιρεία αλλάζουν όπως εξελίσσεται αυτή και επομένως πρέπει να στραφείς σε μια άλλη... Τώρα υπάρχει και το άλλο σενάριο, το πιο δυσάρεστο, το οποίο είναι ότι κάποιος δεν αποδίδει. Οπότε για το καλό της εταιρείας πρέπει να αντικατασταθεί. Τώρα, από πλευράς εταιρικής διακυβέρνησης, αυτό είναι αρκετά δύσκολο και ευαίσθητο κομμάτι και εάν μεν είναι μια σχέση ένας ιδρυτής και ένας επενδυτής, είναι μάλλον άλλη το πρόβλημα, γιατί δεν μπορείς εύκολα να επιβάλλεις στον επιχειρηματία να φύγει από την ηγετική θέση. Εκεί που είναι πολύ ευκολότερο είναι σε πολυμερή σχήματα, όπου μπορεί να έχουμε αρκετούς ιδρυτές και αρκετούς επενδυτές, όπου δημιουργείται μια συνένεση. Και σε δικές μου εμπειρίες τότε είναι η περίπτωση που μπορέσαμε και κάναμε μια αντικατάσταση. Εκεί που όλοι είπανε, ή τέλος πάντων σχεδόν όλοι είπανε, γιατί κάποιος είναι αυτός ο θυγόμενος, ότι δεν πάει καλά η δουλειά αυτή και εδώ πρέπει να πάμε και να κάνουμε μια παρέμβαση. Βγαίνοντας λίγο από το κομμάτι της αντικατάστασης του CEO και μπαίνοντας στα υπόλοιπα veto rights τα οποία μπορεί να έχει ένας επενδυτής, ανεξαρτήτως του τι γράφει το συγκεκριμένο term sheet, και η ερώτηση αυτή κυρίως πάει στο Σπύρο. Στην πράξη, είναι αναγκασμένοι οι επενδυτές να τα χρησιμοποιούν συχνά ή είναι απλά the worst case scenario, αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι δεν χρησιμοποιείται? Δεν έχω θυμηθεί να τα έχω χρησιμοποιήσει σε κάποια περίπτωση. Μπορεί να μου διαφεύγει, αλλά δεν μου έρχεται. Γιατί αν φτάσεις στο σημείο του να επιβάλλεις αποφάσεις σε μία σχέση μεταξύ ανθρώπων, γιατί επαναλαμβάνω ότι μια εταιρεία καινοτόμα νέα είναι άνθρωποι. Και αν οι σχέσεις δεν δουλεύουν καλά, τότε η εταιρεία καταστρέφεται, διαλύεται νομοτελειακά. Επομένως, αν χρειαστεί να επιβάλλεις όρους, ήδη το ποτήρι έχει ραγίσει και έχεις ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Πάρα πολύ ωραία. Γιάννη. Μια ερώτηση στο συγκεκριμένο του management που ρώτησες, Νίκο. Αν υπάρχει σε term sheet, θα ήθελα να ακούσω άμα το έχουμε δει, επειδή σαν απόφαση που μπορεί να πάρει ο investor, μπορεί να, με κάποιους άλλους να συμφωνήσει να αλλάξει το management. Η ερώτησή του ήταν να υπάρχει σε term sheet να μπορεί να αλλάξει μόνο του το management. Η ερώτηση ήταν το αν βλέπουμε σε όρους του term sheet, ναι, ότι ο επενδυτής έχοντας ένα μειοψηφικό ποσοστό μπορεί να πει, παρόλο που οι founders που έχουν πάνω από 50% δεν θέλουν, να πει ότι θεωρώ ότι δεν αποδίδεις και θεωρώ ότι πρέπει να αντικατασταθείς. Φυσικά δεν σου παίρνει το ποσοστό σου, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορείς να είσαι πλέον ο CEO αυτής της εταιρείας. Αυτή ήταν η ερώτηση. Είμαστε πάρα πολύ καλά από άψη χρονού. Είμαστε 9 παρά 10. Κρατήσαμε μία ώρα. Θέλουμε να ακούσουμε πάρα πολλές ερωτήσεις από εσάς. Με μικρόφωνο προφανώς. Η αγαπητή συνεργάτητα από το Πανόραμα θα μας βοηθήσει. Έλα. Να προσθέσω κάτι πριν τις ερωτήσεις. Ναι, συγγνώμη. Να προσθέσει κάτι, Νάγια. Ερώτηση, Γιάννη. Εσύ στο δικό σου σε δική σου επενδυτική πρόταση, φαντάζομαι η πρώτη συνάντηση που είχες κάνει δεν ήταν σαν αυτήν, έτσι? Δηλαδή, σας έστειλαν την επενδυτική πρόταση, πρώτα την είδατε, ίσως να τη στείλατε στο δικηγόρο σας και ήδη υπήρχε μια ανταλλαγή 4 email προφανώς με κάποια συγκεκριμένα σχόλια προς τον επενδυτή και αυτή η συνάντηση είναι... το τελικό στάδιο πρώτης υπογραφής. Ναι. Γενικότερα οι συζητήσεις είναι όλες πολύ φιλικές, για ένα καφέ, για ένα φαγητό. Δεν είναι strictly μιλάμε και σημειώνουμε πόντους κτλ. Οπότε μια διαδικασία που καταλήγει σε ένα τελικό αυτό τι κάνουμε και στο τέλος είπαμε, OK, πέρασανε 2 εβδομάδες που συζητάμε, συμφωνήσαμε. Ωραία. Έχουμε το μικρόφωνο διαθέσιμο. Ωραία. Να ξεκινήσει ο Ρέστης, που ήθελε να ρωτήσει κάτι από την αρχή. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω όσον αφορά το ποσοστό το οποίο αυξάνεται κάθε χρόνο. Που είπαμε 25%, το οποίο μετά γίνεται 50%, δεύτερο χρόνο κτλ. Σε περίπτωση που κάποιος φύγει στο δεύτερο χρόνο, το ποσοστό που πηγαίνει? Και τι γίνεται με περιπτώσεις, ας πούμε, θανάτου. Στην Ελλάδα έχουμε και το στρατό, οπότε κάποιος πρέπει για κάποιο χρονικό διάστημα να φύγει, να απέχει υποχρεωτικά κάποια στιγμή. Και τι γίνεται όταν κάποιος δεν αποδίδει από τους συνειδητές, πώς τον πιέζουν να φύγει. Ευχαριστώ. Ναι, να μας πει η Ναγιά. Ωραία, ναι. Λοιπόν, αυτό όπως είδαμε είναι μια πρώτη επενδυτική πρόταση. Αν δείτε στο συγκεκριμένο άρθρο για το vesting, αν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρη, λέει τι σημαίνει good liver και bad liver. Οπότε αυτό είναι σαν ένα preview μια σύμβαση 30-40 σελίδων, στην οποία περιγράφεται πολύ συγκεκριμένα πότε κάποιος φεύγει για καλούς λόγους και πότε κάποιος θεωρείται ότι φεύγει επειδή είναι κακότροπος, επειδή δεν τα βρίσκει με τον συνεταιρό του ή με τους επενδυτές. Οπότε όλα είναι θέμα διαπραγμάτευσης, κυρίως. Υπάρχει λόγω στρατού ή λόγω... Εγώ θα πρότεινα να προβλεφθεί πολύ συγκεκριμένα το θέμα του στρατού, γιατί όταν έχουμε warranties, στα οποία λέμε ότι για 3 χρόνια οφείλει να βάζει το 100% του χρόνου του κάποιου στην εταιρεία, μπορεί πολύ εύκολα να θεωρηθεί ότι να πατήσει κάποιος πάνω σε αυτό και να πει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η σύμβαση, να έχουμε breach. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να συμφωνηθεί τι συμβαίνει, σε ποιον πηγαίνουν οι μετοχές. Αυτό συνήθως επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο που διαπραγματεύονται ο επιχειρηματίας μαζί με τον επενδυτή. Δηλαδή, θα πάνε στην εταιρεία, στην Ελλάδα δεν πάνε ακριβώς στην εταιρεία, ναι, ή θα πάνε στον ιδρυτή. Οπότε, να δοθεί η δυνατότητα αντικατάσταση, έτσι, ουσιαστικά, για να μπορέσει να προχωρήσει η εταιρεία. Ωραία. Απλώς, αν θέλετε, για να έχουμε έτσι και μία εικόνα ποιοι είστε κι εσείς και να γνωριζόμαστε ενδεχομένως, να μας πείτε αν θέλετε το όνομά σας, όποιος θέτει ερώτηση και με τι ασχολείται, αν τρέχει κάποια εταιρεία ή οτιδήποτε. Όχι ακόμα. Αργότερα. Ήταν ο κύριος, νομίζω, ο οποίος θέλει... Εσείς, όχι. Ναι, πάνω στη συζήτηση είχατε κάνει κάποια ερώτηση. Είμαστε εκεί. Ωραία. Οπότε είχε κάνει ο κύριος πάνω στη συζήτηση κάποια ερώτηση. Ευχαριστώ. Θοδωρής Ιωαννίδης ονομάζομαι. Ασχολούμαι με την τεχνολογία, προγραμματισμό ηλεκτρονικά. Έχω και πιο σταθερή εργασία. Προσπαθώ να αποσταθεροποιηθώ. Θέλω να επιλέξω μια πιο γενική ερώτηση. Γιατί οι startups είναι συνήθως συνεργατικές εταιρείες με άτομα, συμφωνίες, συμπάθειες, εμπάθειες, τι έχουμε άλλα, ματαιοδοξίες κλπ. Από την εμπειρία σας, πότε συναντάμε περισσότερες δυσκολίες? Όταν η εταιρεία πηγαίνει μάλλον χειρότερα, δηλαδή μάλλον δεν πηγαίνει καλά στο μέλλον, δηλαδή σε κάποια φάση δεν έχουμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα ή έχει πάει απροσδόκητα καλά. Πότε συναντάμε περισσότερες δυσκολίες, τριβές στις συμφωνίες? Να πω κάτι, είναι πολύ γενικό, αλλά όταν είσαι δυσκολίες, συνήθως δεν έχεις και πολλές επιλογές. Οπότε δεν έχεις δυσκολία να πάρεις μια απόφαση. Θα πας κάπου, ή θα κλείσεις ή ξέρεις τι θα κάνεις. Στα καλά έχεις πολλές επιλογές, οπότε εκεί μπορεί να έχεις και διάφορα προβλήματα. Αλλά πρέπει να πούμε τι είναι τα προβλήματα που ρωτάτε. Ναι, ήθελα να την κρατήσω γενική, δεδομένου του πλαίσιου συμφωνιών που υπάρχουν και περιπτώσεις όπου κανείς να αισθάνεται αδικημένος. Και στις δύο περιπτώσεις. Στη μία, όπως είπαμε, όταν κανείς δεν πάει καλά και στην άλλη, η εταιρεία δεν πάει καλά και στην άλλη όταν πηγαίνει πολύ καλά. Υπάρχει ένα εργαλείο για αντιμετώπιση τέτοιων τριβών που είναι αυτό το πακέτο των stock options που είπαμε στην αρχή. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Που συνήθως είναι για τρίτους, για ανθρώπους που θα προσελκυστούν στην εταιρεία νέους, αλλά μερικές φορές χρησιμοποιείται και για να εξισορροπήσει σχέσεις μεταξύ των ιδρυτών και των αρχικών μετόχων. Αν δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο νιώθει ότι ο Γιώργος, ο συνεταίρος του Γιάννη στην Home Connect, υπεραποδίδει σε σχέση με τις προσδοκίες, θα ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους του να έρθει και να προσφέρει στο Γιώργο ένα πακέτο stock options για να βελτιώσει τη μετοχική του θέση. Κάτι άλλο έχουμε να προσθέσουμε? Είμαστε okay. Ο κύριος, εδώ μπροστά. Η κυρία δίνει το μικρόφωνο που της πω εγώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Αντώνη Ζέρβας ονομάζομαι, startup είμαι. Τη Δευτέρα, μάλλον το μεσημέρι, έχω και ραντεβού με την Pollfish και βλέπω ότι πρέπει να αλλάξω την δραπετευτική μου μάλλον στρατηγική για μια έρευνα αγοράς που θα κάνουμε με τον Ζήση, το συνεταίρο σας. Η ερώτησή μου είναι εξής. Είδα στη διαπραγμάτευση ότι έχετε το πάνω χέρι, τουλάχιστον κατ' εμέ, όπως την είδα. Είδα ότι η τράπεζα δεν είχε τόσο καλό διαπραγματευτικό skills, τέλος πάντων. Η θέση. Και αναρωτιέμαι, εάν είχατε ένα backup plan, δηλαδή αν εσείς, ας πούμε, πίσω σας είχατε κάποιον άλλο επενδυτή που σας έκανε να έχετε αυτή τη δύναμη, ή αν το μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γεγονός ότι μπορεί να έχετε και άλλες προσφορές από άλλα χρηματοδοτικά funds, ώστε να πιέσετε τον εκάστοτε, ας πούμε, χρηματοδότη σας. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω μια πάρα πολύ μικρή διόρθωση. Μιλάμε για venture capital fund, όχι για τράπεζα. Αν ήταν εντηρή με του λόγου, είμαστε ok, απλά ok. Γενικότερα, δεν είναι πραγματική διαπραγμάτευση. Άμα ήταν μια πραγματική διαπραγμάτευση, είναι σε εβδομάδες, άγχη, μπορεί να μην έχεις άγχη επειδή τα πηγαίνεις εξαιρετικά καλά, καμία σχέση αυτό που είδαμε εδώ. Αυτά είναι κάποια βασικά πράγματα που μπορούν να τεθούν στο τραπέζι. Τώρα, άμα είχα κάποιο άλλο term sheet από κάποιον άλλον που ήθελε να βάλει χρήματα, τότε το valuation θα το έπαιζα στα δάχτυλα σε σχέση με αυτό που έπαιζα τώρα. Θα έλεγα ο άλλος, άμα ήθελα να παίξω αυτό το παιχνίδι και όντως έχει intention κάποιος άλλος να βάλει, θα έλεγα κάποιος άλλος με βάζει στα 30, στα 20%. Έλα, πάμε μαζί στα 20, επειδή συμπαθώ πιο πολύ. Απ' την άλλη, μπορεί να έχει ο άλλος και να σου έχει βάλει στα 30% και να μην θέλει να το πεις, επειδή ο καινούριος θα κάνει στα 25%. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει μια λύση για το πώς γίνεται η διαπραγμάτευση. Είναι πολύ γενικά, πάρα πολλούς παράγοντες. Άμα το έπαιζε το παιχνίδι, μπορεί, ναι. Άμα ήταν καλύτερο, μπορεί κάποια στιγμή να έλεγα, ξέρεις κάτι. Σε θέλω, επειδή για αυτόν τον λόγο σου μιλάω, αλλά ήδη κάποιος άλλος μου έχει κάνει καλύτερη προσφορά σε αυτό. Μπορεί να την κάνεις match. Αλλά όχι πολύ επιθετικά. Ξέρεις, είτε το κάνεις είτε όχι. Επειδή θα σου πει εντάξει, δεν το κάνω. Βρήκα κάποιον άλλον. Όπως και στην ίδια περίπτωση μπορεί να γίνει και το άλλο. Παίζει ρόλο πως θα είσαι, αν είσαι πιο χαλαρός ή πιο αγωνίας περισσότερο να πάρεις τα χρήματα. Θέλω να πω ότι εάν η εταιρεία σου δεν μπορεί να κάνει scale up γρήγορα και έχεις ανταγωνιστές εκεί έξω. Το άκουστε, θα βγει στη διαπραγμάτευση. Αυτό. Τώρα αυτό είναι και πολύ υποκειμενικό, ανάλογα. Νομίζω ότι ο Σπύρος θα μπορούσε να, με τις εμπειρίες του ότι έχει περάσει. Σπύρο. Δεν βγαίνει. Ναι. Προφανώς το να μπορείς να έχεις επιλογές ως επιχειρηματίας είναι η πιο επιτυχημένη διαπραγματευτική πρακτική. Να ξέρεις ότι έχεις και κάποιες άλλες επιλογές. Όντως υπάρχει το ζήτημα του χρόνου που είναι πολύ σωστό αυτό που βάζετε. Το να πάρεις με καλύτερους όρους λεφτά μετά από άλλους 6 μήνες μπορεί να σου κοστίζει κάτι πολύ μεγαλύτερο από τη βελτίωση στους όρους. Οπότε πρέπει σίγουρα να το λάβεις και αυτό υπόψη σου. Είχε ενδιαφέρον η ερώτηση. Διέκρινες μια ισχυρότερη διαπραγματευτική γραμμή εκ μέρους του Γιάννη. Το term sheet όμως νομίζω είναι ένα καλό. Ναι, δεν δουλεύουν. Okay. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ένα καλό σημείο να το συζητήσουμε. Ουσιαστικά το term sheet είναι ένα αρκετά επιθετικό term sheet. Περισσότερο ο Νίκος μπορεί να το εξηγήσει αυτό και οι συμμετέχοντες. Είναι ένα αρκετά επιθετικό term sheet ως προς τον επιχειρηματία. Μάλλον δεν θα δουν σε μια πραγματική διαπραγμάτευση ένα τόσο επιθετικό term sheet. Και έχει ενδιαφέρον ότι εσύ διακρίνεις ότι σε ένα επιθετικό term sheet βλέπεις πιο επιθετική διαπραγματευτική γραμμή από τον επιχειρηματία. Νίκο, αν θέλεις να εξηγήσεις λίγο γιατί θεωρούμε λίγο πιο επιθετικό το term sheet και πώς είδαμε τις διαπραγματευτικές γραμμές. Ναι, η λογική του ότι ήταν επιθετικό το term sheet είναι ότι όπως ακούσατε και μετά από τον κάθε ώρα να συζητείτε, 2 φορές liquidation preference και μετά ο επενδυτής να συμμετέχει κανονικά προράτα με το ποσοστό του δεν είναι κάτι που συνηθίζεται πλέον. Ο επενδυτής ζητούσε ένα αρκετά επιθετικό vesting και γι' αυτό το λόγο έκανε και πίσω, όπως είδατε, και ήταν αρκετά γρήγορη συζήτηση το να κάνει πίσω, διότι δεν νομίζω ότι πολύ εύκολα θα δούμε τέτοιο vesting να υπάρχει. Και τα protective provisions, τα veto rights που είχε ο επενδυτής, ήταν σε κάποιες περιπτώσεις λίγο πιο σκληρά από ό,τι βλέπουμε στην πραγματικότητα. Βέβαια, για να το βάλουμε και σε ένα σωστό context, μιλάμε για μια Series A διαπραγμάτευση, μιλάμε για πολλά χρήματα, δεν μιλάμε για ένα seed, δεν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο. Είναι μια Series A διαπραγμάτευση ενός μεγάλου ποσού. Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι ήταν ένα σχετικά επιθετικό term sheet. Άμα βλέπατε και τους όρους του anti-dilution που δεν συζητήθηκε, έχει και ένα σκληρό anti-dilution για τους founder, έχει το full ratchet, δεν το συζητήσαμε ποτέ, δεν θα μπω εκεί. Ήταν ένα σκληρό term sheet στις γενικές του γραμμές. Το πήραμε, όπως είπε ο Δημήτρης, από την Αμερικάνικη Ένωση Venture Capital Association και στους όρους τις περισσότερες φορές τους κάναμε αρκετά φιλικούς προς τον επενδυτή. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό είναι ένα term sheet, το πρώτο range που θα δώσει ένας επενδυτής. Μπορεί για κάποιους να είναι αρκετά επιθετικό. Πω και κάτι εδώ. Ναι. Αν είναι επιθετικό, μπορεί κάποιος να είναι επιθετικό, κάποιος όχι. Η εταιρεία που, η Home Connect, η αλήθεια είναι και συζητήθηκε, άμα σε 3 χρόνια βγάλει 6 εκατομμύρια, πώς μπορώ να ζητάω από τώρα 2. Οπότε υπάρχουν περιπτώσεις που, άμα η εταιρεία δεν έχει projections ή δεν έχει κάποιο, να δει το όραμα να βγάλει 100 εκατομμύρια, δεν μπορεί να ζητήσει 50 από πριν. Οπότε, στο θέμα του valuation, μπορεί για άλλες εταιρείες να είναι πολύ επιθετικό, για άλλες μπορεί να είναι εξαιρετικά καλό. Δεν ξέρεις. Okay. Σπύρο, κάτι από την επενδυτική πλευρά, σε ό,τι αφορά... Όχι. Okay. Ναι, επόμενη ερώτηση, ναι. Ο κύριος εκεί. Το vesting, κατά πόσο επηρεάζει τα δικαιώματα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις, μερίδια, μερίσματα και τα συναφή. Και επίσης, αν ασκώντας το δικαίωμα ο επενδυτής διώξει τον ιδρυτή, θεωρείται ότι ενεργοποιείται και αντίστοιχη ρήτρα και χάνει το μερίδιό του. Για το διώξιμο, επειδή δεν θέλω να μείνει αυτό σαν εντύπωση, δεν έχω δει ποτέ μου term sheet όπου να μπορεί μονομερός επενδυτής να διώξει ιδρυτή, να τον αντικαταστήσει από το ρόλο του CEO. Συνήθως αυτό, όπως είπα προηγουμένως, απαιτεί να είναι μια πολυμερή σχέση, ώστε να υπάρχει συνένεση μεταξύ περισσότερων μερών ή, επειδή αναφερθήκαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, να υπάρχουν κάποια ανεξάρτητα, καταρχήν στην αγγλοσαξονική νομική λογική, τον CEO μπορεί να αντικαταστήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και όχι κάποιος μονομερός. Άρα, αν είναι ένα πενταμελές συμβούλιο, πρέπει τουλάχιστον οι 3 να συμφωνήσουν να φύγει. Άρα, η λογική ανεξάρτητων μελών έχει αυτό το νόημα, ότι μπορεί αυτοί να σκέφτονται για το καλύτερο της εταιρείας και να συνενέσουν με τον επενδυτή ή ιδανικά και ο ένας εκ των ιδρυτών και όλοι μαζί να πούν ότι αντικαθιστούν. Αυτό είναι για το θέμα της αντικατάστασης, για να μην μείνει αυτό σαν εικόνα. Αλλά για τα νομικά θα απαντήσει η Νάγια για το τι σημαίνει, αλλά δεν νομίζω ότι χάνει κανένα δικαίωμα ψήφου κλπ. Αναφερθήκατε και σε μια προηγούμενη ερώτηση στο ζήτημα των μερισμάτων. Όταν μιλάμε για μια εταιρεία τεχνολογίας καινούρια, η έννοια του μερίσματος δεν υπάρχει. Θα κάνεις μερικά χρόνια για να φτάσεις να έχεις κέρδη και να τεθεί το ζήτημα να μοιράσεις μέρισμα, και ακόμα και αν έχεις κέρδη, και επειδή είσαι σε φάση γρήγορης ανάπτυξης, προτιμάς να τα επανεπενδύσεις. Άρα, όταν κάποιος μας μιλάει για μερίσματα, μάλλον έχει κάτι άλλο στο μυαλό του από αυτό που έχουμε εμείς σαν την πορεία εξέλιξης μιας καινοτόμας τεχνολογικής εταιρείας. Όπως είπα προηγουμένως, στην Ελλάδα έχουν ήδη τις μετοχές τους οι ιδρυτές, οπότε δεν επηρεάζονται καθόλου τα δικαιώματα ψήφου. Είναι όπως περιγράφονται στα επενδυτικά έγγραφα. Okay. Επόμενη ερώτηση. μπροστά σας ακριβώς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω από την εμπειρία σας. Μεταξύ των μερών, όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, παίζει ρόλο η ψυχολογία, μπορεί να παίξει ρόλο αυτό το κομμάτι, πέραν κάποιων επιχειρημάτων ή διαστάσεων, πώς είναι τοποθετημένος ο επιχειρηματίας, ο επενδυτής, τα διάφορα στοιχεία των επιχειρήσεων. Πάνω στη διαπραγμάτευση υπάρχει ψυχολογικός παράγοντας και πώς θα ήταν καλύτερο να τοποθετηθεί ο καθένας, να τον αντιμετωπίσει αν όντως υπάρχει. Πάλι πολύ υποκειμονικά, αλλά θεωρώ πως ναι. Δηλαδή, άμα πας σε κάποιον και πεις θέλω 1 εκατομμύριο για να. Εντάξει, θα πάμε εντάξει, καλά. Πρέπει να έχεις μια διάθεση, να πεις τα επιχειρήματα με έναν τρόπο που άνθρωποι είναι. Μπορεί να είναι λεφτάκι μέτρη στο τραπέζι, αλλά είναι άνθρωποι και relationships. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι έχει, αλλά θα ήθελα να το ακούσω από ένα επενδυτή αυτό, επειδή και εγώ ακόμα προσπαθώ να μάθω τα μυστικά. Η ανάποδη όψη αυτού που είπαμε προηγουμένως για το να έχεις επιλογές και εναλλακτικές είναι να μην έχεις και να έχεις ξεμείνει και από λεφτά. Εκεί προφανώς η ψυχολογία παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Άμα ξέρεις ότι αν τυχόν δεν καταφέρεις να σηκώσεις λεφτά μέσα στις επόμενες 10 μέρες η εταιρεία κλείνει, το οποίο είναι ένα σύνηθε σενάριο στον κόσμο των startups. Η απόσταση μεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας πολλές φορές είναι πάρα πολύ μικρή. Επομένως, η ψυχολογία σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Το να είσαι ψύχρεμος σαν επιχειρηματίας και να πιστεύεις πολύ σε αυτό που κάνεις και να αγωνίζεσαι είναι σημαντικό. Το να κάνεις τις σωστές επιλογές ανάμεσα στην απόδοση και στο ρίσκο ή στο χρόνο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το να πας και να πεις ότι okay, δεν μ' αρέσει το 25 και θέλω το 19... αν πας και τρέξεις τα σενάρια, θα δεις τι πραγματικά σημαίνει για σένα σε σχέση με το ενδεχόμενο να μην σηκώσεις λεφτά και να τελειώσουν όλα. Οπότε πάντα πρέπει να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα. Δεν είναι η διαπραγμάτευση που κάνεις σε ένα πρώτο χρηματοδοτικό γύρο, είναι ένα από αρκετά βήματα που με το καλό θα ακολουθήσουν. Οπότε η τοπική βελτιστοποίηση είναι κακό σύμβουλο. Πρέπει να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Ο κύριος πίσω. Εκεί. Ονομάζομαι Θεόδωρος, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θέλω να κάνω την εξέρωση. Υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού του επενδυτή στον πρώτο χρηματοδοτικό κύκλο, δηλαδή να έχει τόσο μεγάλα κέρδη πλέον η εταιρεία που να μην χρειάζεται να προχωρήσει σε δεύτερη χρηματοδότηση, ή πρακτικά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ποτέ? Και αν συμβαίνει, αν έχει προβλεφθεί ποτέ σε κάποιο seat, ας πούμε. Εγώ δεν έχω την εμπειρία την επιχειρηματική για να ξέρω, έτσι. Ωραία ερώτηση. Ευχαριστούμε. Συμβαίνει, έχει συμβεί, αλλά αυτό είναι ένα καλό σενάριο. Όλοι θα βγάλουν λεφτά που έχουν μπει στην εταιρεία. Οπότε, άμα δεν έχει σχέδιο η εταιρεία να σηκώσει κάποια άλλα χρήματα και να κάνει κάποια άλλα πράγματα και δεν τη φτάνουν τα λεφτά, μπορεί να πει ότι είσαι μια επιτυχημένη εταιρεία και τώρα κοιτάμε πώς θα μπει στο χρηματιστήριο, πώς θα προσλάβει παραπάνω άτομα, πώς θα βγάλει παραπάνω κέρδη. Οπότε αυτό είναι. Εκεί που ελπίζουν να φτάσουν όλες οι startups. Η ερώτηση είναι εξαιρετική και δεν την καλύψαμε σαν περιοχή. Ένα από τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει ένας επενδυτής όταν μελετάει μια επένδυση είναι η στρατηγική εξόδου από την επένδυση. Τα venture capital funds, παγκοσμίως και αυτά που έχουμε στην Ελλάδα, είναι σχήματα με κλειστό ορίζοντα. Πρέπει εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα να ρευστοποιήσουν τις επενδύσεις που έχουν κάνει και να επιστρέψουν τα λεφτά στους επενδυτές τους. Άρα το να έχεις έναν τρόπο να βγεις από την επένδυση είναι κρίσιμο και αποφασιστικό. Και ένας από τους όρους που υπάρχουν στο term sheet που δεν καλύψαμε σήμερα είναι ένας όρος που λέγεται drag along, όπου υπό κάποιες συνθήκες και κάποια στιγμή μετά την παρέλευση κάποιου χρόνου μπορεί ο επενδυτής ή κάποια κατάλληλη πλειοψηφία να υποχρεώσει και τους υπόλοιπους μετόχους να πουλήσουν σε κάποιον ο οποίος εκφράσει ενδιαφέρον να αγοράσει την εταιρεία. Δηλαδή να πιέσει στην κατεύθυνση της πώλησης εταιρείας. Το σενάριο του χρηματιστηρίου είναι σπάνιο για ένα φεγγάρι στην Ελλάδα ήταν συνηθισμένο, αλλά παγκοσμίως και στην Ελλάδα πλέον είναι κάτι σπάνιο. Ο τρόπος που οι επενδυτές βγαίνουν από εταιρείες είναι με την εξαγορά της εταιρείας από κάποιον τρίτον. Άρα πρέπει και με τους founders να υπάρχει εξ αρχής μια συναντήληψη στο τι πάμε να κάνουμε και σε πιο χρονικό ορίζοντα, αν τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Η πιο δυσάρεστη κατάσταση είναι σε εταιρείες οι οποίες επιβιώνουν, αλλά οριακά. Η ορολογία διεθνώς είναι the walking dead. Εταιρείες οι οποίες δεν θα πάνε κάπου, δεν θα πετύχουν κάτι σπουδαίο, αλλά επιβιώνουν. Οπότε το ζήτημα είναι εσύ σαν επενδυτής τι θα κάνεις, δεδομένου ότι μάλλον κανείς δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει μια τέτοια εταιρεία η οποία απλά συνεχίζει. Προτιμούν, κύριε Τραχάνη, τον ζωντανό από τον νεκρό? Δεν προτιμούν τίποτα. Αυτές είναι οι δυσάρεστες κατά τα αρνητικά σενάρια. Μια εταιρεία η οποία δεν έκλεισε, αλλά δεν θα γίνει και κάτι σημαντικό που να προσελκύσει κάποιον να βάλει στο τραπέζι μια πρόταση εξαγοράς. Οπότε εκεί βρίσκεσαι σε μια κατάσταση κλειδώματος, όπως είπε ο κύριος. Ας το προσπεράσουμε. Όχι, αυτός είναι ο ρόλος αυτού του όρου του drag along, όπου μπορείς να πεις, παιδιά, αρκετά, ας βρούμε κάποιον... Τραβάω. Χιούμορ. Έχουμε μια ερώτηση στο hashtag. Σούπερ. Σούπερ. Έχουμε μια ερώτηση στο hashtag. Γιώργος Βασιλιάδης, είναι εδώ. Γιώργος Βασιλιάδης, έχει φύγει. Ο Γιώργος ρώταγε στο Twitter εάν το vesting μπορεί να ισχύει και για τους εργαζόμενους. Ναι, βέβαια. Αυτή είναι η έννοια του option pool. Δηλαδή, κατά βάση, όταν γίνεται πρόταση σε κάποιον εργαζόμενο να πάρει μετοχές, του βάζουν παρόμοιους όρους με αυτούς που συζητήσαμε. Γιατί για να θεωρήσει ένας ιδρυτής ότι θέλει να κρατήσει έναν υπάλληλο, σημαίνει ότι είναι τόσο καλός και του δίνει ποσοστό της εταιρείας. Έτσι, για να τον κρατήσει, μπορεί να του βάλει ένα χρόνο cliff που είπαμε, δηλαδή εάν φύγει εντός του χρόνου για οποιονδήποτε λόγο, δικό του ή από μέρους της εταιρείας, δεν θα ισχύσει το ποσοστό το οποίο έχει συμφωνηθεί να πάρει. Εάν φύγει στο δεύτερο χρόνο να πάρει το 30% του συμφωνηθέντος τελικού ποσοστού, και αν φύγει στο τρίτο ή τέταρτο έτος, τότε μπορεί να έχει ξεκλειδωθεί όλο το ποσοστό που έχει συμφωνηθεί και έτσι θα αποχωρήσει, παραδείγματος χάρη, από την εταιρεία με ένα 2% ή θα συνεχίσει στην εταιρεία. Πολύ ωραία. Έχουμε 1, 2, 3 ερωτήσεις. Πόσοι άλλοι θέλουν να κάνουν ερώτηση? Άλλη μία. Άρα είμαστε 4. Θα πάρουμε μόνο αυτές τις 4 ερωτήσεις για να τελειώσουμε. Ξεκινώντας, εδώ ποιος ήτανε, συγγνώμη. Εδώ, ο κύριος. Αν κάποιος θέλει να κάνει μια εξαγορά της εταιρείας και θέλει να πάρει ένα ποσοστό, αλλά αρκετά μεγάλο, ποιος πουλάει πρώτος, ο επενδυτής ή ο founder της εταιρείας? Όταν λέτε πουλάει πρώτος, θεωρείτε ότι δεν είναι διαγωνισμός, είναι συνέτερη. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η επενδυτική πρόταση και προσπαθούμε να καλύψουμε όλα τα σενάρια. Πείτε μου πώς το καταλαβαίνετε. Ναι, απλώς μπορεί να υπάρχει και κάποια συμφωνία που να λέει ότι τις αρχικές μεταγραφές που θα πουληθούν θα τις πουλήσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό, ένας και κάποιες μετά ο άλλος. Αν γίνεται να γίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Είναι θέμα συμφωνίας, κατά βάση. Γιατί, αν παραδείγματος χάρη θέλει να πουλήσει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι που συζητήθηκε σήμερα, αν θέλει να πουλήσει ο Γιάννης, αυτό δεν συμφέρει τον Σπύρο, γιατί θα μείνει εταιρεία κέφαλη. Ποιος θα διοικεί την εταιρεία? Δεν έχει νόημα. Είναι σαν να φεύγει πέραν της εργασίας του σε πρώτη φάση. Οπότε αυτό είναι καθαρά θέμα τι θα συμφωνηθεί. Δεν συνηθίζεται. Συνηθίζεται να προσπαθούν να πουλάνε μεγάλο ποσοστό μαζί σαν ενότητα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα θέλει να συμμετάσχει στην εταιρεία κατά 50%, θα συζητηθεί και θα πουλήσουν όλοι αναλογικά για να διατηρηθούν τα ποσοστά τους. Δηλαδή θα φύγει 50% των μετοχών που έχει ήδη ο Σπύρος σαν επενδυτής και το 50% του Γιάννη που έχει σαν ιδρυτής. Κατανοητό ή μπερδευτό? Κατάλαβα. Με την έννοια ότι αν πουληθεί ένα μέρος, μετά ενδεχομένως η αξία της εταιρείας να μεγαλώσει περισσότερο αργότερα με πωλήσεις. Οπότε, αν του μένανε κάποιες μετοχές, να ήταν πιο καλό για αυτόν σχετικά με το κέρδος που θα τις πουλούσε πιο μετά. Όταν μεγαλώνει η εταιρεία, όλοι θέλουν να πουλήσουν. Όλοι, γι' αυτό την σύστησαν και τη συνέστησαν την εταιρεία και γι' αυτό επένδυσαν στην εταιρεία. Οπότε προβλέπονται όροι κατά βάση να πηγαίνει αναλογικά. Okay. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Αυτό το οποίο βρίσκω ενδιαφέρον στην ερώτηση είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε τακτικά. Οι παραστάσεις οι ελληνικές μας κάνουν να σκεφτόμαστε στη λογική της πώλησης κάποιων ποσοστών. Είτε είναι μειοψηφικά είτε είναι πλειοψηφικά. Στον κόσμο των εταιριών τεχνολογίας που έχουν σηκώσει venture capital λεφτά, το παιχνίδι συνήθως έχει να κάνει με την 100% εξαγορά της εταιρείας. Κάποιος ο οποίος θα έρθει να σε εξαγοράσει, και αυτό είναι απόλυτος κανόνας σε όλες τις venture-backed εταιρείες στην Αμερική, αγοράζει το 100%, σε ενσωματώνει ταχύτατα και είσαι πλέον ένα κομμάτι της δικής του λειτουργίας. Άρα το πρόβλημα δεν υπάρχει καν. Γιατί η προσφορά θα έρθει κατευθείαν για το 100%. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν τέτοια σενάρια, ο επενδυτής ζητάει κατά κανόνα να έχει την προτεραιότητα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και θέλει να αγοράσει την εταιρεία, επέτρεψέ μου εμένα που πρέπει να φύγω ούτως ή άλλως, να φύγω πρώτος και εσύ συνέχισε και δούλεψε μετά με τον καινούριο επενδυτή και κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά δεν είναι αυτό το σενάριο εργασίας που έχουμε σε εταιρείες όπως αυτή που κουβεντιάσαμε σήμερα. Okay, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Στον κύριο με το πράσινο. Πίσω. Ονομάζομαι Βασίλειος Σοφικίτης, είμαι ναυτικός και startupper στον χώρο του street food. Ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα, μία είναι μονολεκτική ερώτηση, μονολεκτική απάντηση βασικά. Αν βλέπετε ένας επενδυτής το σενάριο του exit με τον founder να αγοράζει όλο το σύνολο των μετοχών, και η δεύτερη είναι το... δεν ταιριάζει τόσο στη Home Connect, όσο στην Pollfish, ας πούμε, που βλέπουμε μεγάλα κεφάλαια επενδυτικά να μπαίνουν σε εταιρείες που δεν έχουν ακίνητη περιουσία, έχουν software, ας πούμε. Και μου μπαίνει το ερωτηματικό το πού και πώς διαχειρίζονται αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, με χοντρά ποσοστά, πού πάνε τα χρήματα σε έναν πρώτο γύρο επενδυτικό, ας πούμε, 1 εκατομμύριο, στην περίπτωση της, ας πούμε, Home Connect, αν ήταν software, πού θα πήγαινε αυτό το εκατομμύριο. Αυτό. Για τη δεύτερη ερώτηση, κυρίως ανθρώπινο δυναμικό, κυρίως. Το καλό με το software είναι ότι ναι, δεν θες real estate, δεν θες distribution channels, συνήθως δεν έχεις cost of goods, όπως τα ξέρουμε σε κανονικές αγορές, markets, αλλά πρέπει να είσαι ταχύτατος, πάρα πολύ καλός, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε το να έχεις το καλύτερο team που μπορείς να έχεις, το καλύτερη τεχνολογία που μπορείς να έχεις, εκεί είναι εκεί που επενδύονται τα περισσότερα χρήματα. Τώρα υπάρχουν πάντως και marketing, υπάρχουν και άλλα πράγματα, cost of revenues, αλλά κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό. Για το πρώτο κομμάτι, πάλι στο σενάριο που κουβεντιάζουμε εδώ για μια εταιρεία που σηκώνει venture capital, δεν παίζει να σε αγοράσει ο ιδρυτής, γιατί αν η εταιρεία έχει πάει καλά και αξίζει κάποια πολλά λεφτά, μάλλον δεν τα έχει. Και όπως είπα προηγουμένως, πιο σημαντικό από το αν τα έχει δεν τα έχει, έχει έρθει κάποιος τρίτος για να αγοράσει την εταιρεία. Δεν είναι το σενάριο ότι θα έρθει ο ιδρυτής. Ούτως ή άλλως δεν συμφέρει και τον επενδυτή να έχει να είναι σε μια κατάσταση μονοψωνίου, να υπάρχει δηλαδή μόνο ο ιδιωτής που τον αγοράσει, γιατί δεν θα μπορέσει να πετύχει τους καλύτερους όρους. Καταλαβαίνω όμως ότι εάν είστε στο χώρο το δικό σας, αυτό είναι ένα πολύ πιο ρεαλιστικό σενάριο. Κάποιος θα βάλει λεφτά, θα πει ότι εφόσον πάει καλά αυτό, μάλλον σε σένα πρέπει να το πουλήσω, γιατί εσύ θα συνεχίσεις να το δουλεύεις. Και ήταν και ένας ακόμη κύριος ακριβώς μπροστά. Δημακαράκος Θοδωρής. δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις, σε ερωτήσεις και απαντήσεις που προηγήθηκαν, και κάποιες δύο-τρεις δικές μου πολύ σύντομες. Η πρώτη ερώτηση που είχε γίνει από τον Ορέστη και απαντήθηκε εν μέρει από την κυρία της παρέας. Τι γίνεται, το τυπικό στην περίπτωση που ένας εκ των συνειδητών φύγει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το vesting, χωρίς να έχει πάρει το μερίδιό του. Φαντάζομαι ο κανόνας λέει στην Ελλάδα ότι το μερίδιό του πηγαίνει στους υπόλοιπους συνειδητές της ομάδας. Σωστό ή λάθος? Να το απαντήσουμε, για να μην χαθούμε στα πολλαπλά ερωτήματα. Μπορώ να πω ότι στην Ελλάδα, σε αυτές τις περιπτώσεις, πηγαίνει στο option pool. Τελεία. Άρα, αν ένας founder αποχωρήσει πριν ολοκληρωθεί το vesting period, η μετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο πηγαίνει στο option pool. Και αυτή ήταν η δεύτερη ερώτηση που έγινε, την οποία την πήρε μάλιστα ο κύριος Τραχάνης και τη διαφοροποίησε εκεί λίγο. Πρώτα απ' όλα, ένα τυπικό option pool, πλοή option pool για την Ελλάδα, που έχει marketing και production στην Ελλάδα. Το 10% που είπαμε προηγουμένως για την home, τέλος πάντων, έχω την εικόνα ότι είναι λίγο μεγάλο. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Να συνεχίσω κατευθείαν ύστερα. Συνέχισε ο κύριος Τραχάνης που ανάφερε ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο πουλ που να είναι είτε για συμβούλους που θα μπουν αργότερα, είτε εξισορροπητικό ανάμεσα στους founders. Αυτά τα δύο τελικά αθροίζονται σε ένα πουλ? Είναι δύο ξεχωριστά πουλς? Νομίζω ότι το option... Εξαμενή. Είναι ένα, δεν είναι δύο. Ένα είναι όλα αυτά. Απλά μπορεί να είναι πολλοί ενδυνάμοι δικαιούχοι να πάρουν από εκεί. Τώρα το 10% είναι μια σωστή τάξη μεγέθους. Για την Ελλάδα, για employee. Προσέξτε. Παραγωγή, production και marketing στην Ελλάδα. Πάλι σκεφτείτε μισό λεπτό την εταιρεία που κουβεντιάσαμε σήμερα και η οποία, το σενάριο αυτό, και η οποία θα έχει ενδιαφέρον για venture capital. Μια εταιρεία που σηκώνει ένα πολύ σημαντικό ποσό, €1.000.000. Άρα, για να έχεις πιστεί ότι αξίζει τον κόπο να επενδύσεις τέτοια λεφτά, βλέπεις ότι υπάρχει μια ευκαιρία η οποία είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί να γίνει μια εταιρεία που μετά από μερικά χρόνια αξίζει πάρα πολλά λεφτά. Για να συμβεί αυτό, μάλλον θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί διεθνώς. Θα πρέπει να έχει προσλάβει στελέχη τα οποία θα είναι και σε άλλες αγορές. Και θα πρέπει να έχει προσλάβει αρκετά στελέχη. Ενδεχομένως, όπως είπαμε, μπορεί να χρειαστεί να προσλάβει και ένα καινούργιο διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος να έχει άλλες εμπειρίες για να βοηθήσει την εταιρεία από ένα startup να γίνει μια εταιρεία που κάνει εκατομμύρια πωλήσεις. Επομένως, εκεί το 10%, αν μοιραστεί σε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, όπου να σας δώσω έτσι μια αίσθηση, αν είναι να φέρεις έναν CEO καινούριο, αυτός και μόνο μπορεί να ζητήσει ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να είναι 5, 6, 7% της εταιρείας. Αν φέρεις ένα πολύ όριμο διευθυντικό στέλεχος από τη διεθνή αγορά, μπορεί να ζητήσει 2-3% της εταιρείας. Αν μιλάμε για εργαζομένους, μιλάμε για κλάσματα της μονάδας. Οπότε το 10 είναι ένα τυπικό νούμερο τελικά που λέγαμε προηγουμένως. Να είναι αυτές ήταν οι δύο... προεκτάσεις προηγούμενων ερωτήσεων. Πολύ σύντομα για δικές μου ερωτήσεις. Τελευταία μία. Είναι σύντομες και οι δύο. Ναι. Όχι, είναι ο τελευταίος κύριος που κάνει ερώτηση. Γι' αυτό να είναι. Και η κυρία στη συνέχεια, ναι. Να είναι η τελευταία μόνο μία ερώτηση που θα κάνετε. Ευχαριστώ. Καλά, σας απευθυνθώ τότε και στην κυρία της παρέας. Είμαστε startup, δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τις υπηρεσίες σας. Προφανώς γίνεται ένας διακανονισμός έτσι ώστε η αμοιβή σας να προέλθει με τα χρήματα που θα προκύψουν από τη συμφωνία. Σωστό, λάθος? Ναι, συνηθίζεται αυτό. Πολύ ωραία. Μια γρήγορη. Όχι. Συγγνώμη, τελειώσαμε. Και τελευταία ερώτηση από την κυρία. Γεια σας, είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου, ενώ του ΟΠΑ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό σημαντική παρουσία δικηγόρου σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, γιατί είναι γνωστή και η project manager και κατά πόσο έχει παρουσιαστεί περίπτωση εκβιασμού στη διαπραγμάτευση του επιχειρηματία, του ιδρυτή, και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και που κάποιοι αναγκάζονται σε έξοδο, αυτοκτονία ας πούμε, από το να παραμείνουν μέσα στην εταιρεία. Υπάρχει bullying στη διαπραγμάτευση? Θα ρωτήσουμε... Ποιο να ρωτήσουμε? Όποιος θέλει να απαντήσει, όποιος το έχει αντιμετωπίσει. Καταρχάς, είναι Γιάννη και Σπύρο απαραίτητο να έχετε δικηγόρο κατά τη διάρκεια μιας επενδυτικής διαπραγμάτευσης? Χρειάζεται ή όχι? Είναι σίγουρα χρήσιμο. Δεν είμαστε όμως, πώς το λένε, ρυθμιζόμενο επάγγελμα για να υπάρχει υποχρέωση. Ναι, γιατί στην περίπτωση της διαπραγμάτευσης, της παγκόσμιας γνωστής διαπραγμάτευσης της Ελλάδας, λέμε ότι τα λεφτά θα δοθούν αφού γίνει η αξιολόγηση. Νομίζω αυτό δεν χρειαζόταν δικηγόρος για να μας το πει, έτσι. Να αφήσουμε τους ομιλητές να απαντήσουν και να μην προχωρήσουμε σε άλλο διάλογο. Ναι. Αυτό περιμένουν την απάντηση. Ναι. Αν τους αφήσουμε να απαντήσουν, θα απαντήσουν. Άρα, από την πλευρά του επενδυτή είναι τουλάχιστον χρήσιμο. Συγγνώμη, Νάγια. Από την πλευρά του επιχειρηματία. Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να είναι απλά λόγια και μετά το ποιος θα τα κάνει corporate είναι ο δικηγόρος. Οπότε, συνήθως αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι υπάρχουν απλά συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις, και ο δικηγόρος μετά λέει ότι κοίτα να δεις, βρέστα με τον δικηγόρο του fund, να βάλετε τους τελικούς όρους. Δηλαδή... Νάγια, εσύ το θεωρείς χρήσιμο να γίνεται μια διαπραγμάτευση παρουσία δικηγόρου? Όχι, πρέπει να καταργήσουμε το επάγγελμά μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όχι, να απαντήσω τώρα κανονικά. Ναι. Μου έχουν τύχει πολλές περιπτώσεις που ενώ προφορικά πελάτες μου λένε ότι εγώ έχω συμφωνήσει αυτό, αυτό και αυτό, το έγγραφο που έχουν στα χέρια τους λέει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έτσι. Οπότε η δουλειά μας είναι να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του ενίοτε πελάτη μας, όπως ο ίδιος τα καταλαβαίνει. Εάν και εφόσον, μην ξεχνάμε ότι δικηγόρος το έχει συντάξει την οποιαδήποτε επενδυτική πρόταση έχετε λάβει κατά βάση. Δηλαδή, ο κύριος Βυσί πήγε στο δικό του δικηγόρο, του είπε θέλω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, και το έκανε σε ένα πολύ ωραίο νομικό κείμενο. Οπότε, οι περισσότεροι Βυσίς έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στα συγκεκριμένα κείμενα, σε βαθμό που είναι πολύ κοντά στην εμπειρία των δικηγόρων, γιατί ένας VC στην καθημερινότητά του διαπραγματεύεται επενδυτικές προτάσεις. Οποιοσδήποτε επιχειρηματίας δεν έχει την ίδια εμπειρία, οπότε θεωρώ ότι εάν και εφόσον έχει απορίες και δεν αισθάνεται άνετα και δεν θέλει να πάρει το ρίσκο ότι μπορεί κάτι να μην έχω καταλάβει, χρειάζεται νομική αρρωγή. Νίκο, θες να σχολιάσεις κάτι? Ναι, να σας απαντήσω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου, συμφωνώντας κυρίως με τους προηγούμενους, και να σας πω το πώς το βλέπουμε εμείς τη δική μου εταιρεία στην πράξη και στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε εμείς στην πράξη. Συνήθως τα terms τα οποία δίνουμε στην αρχή τα έχουμε συντάξει από την πλευρά του VC με κάποιο δικηγόρο την πρώτη φορά, και για τις επόμενες εταιρείες χρησιμοποιούμε τον κορμό του κειμένου και αλλάζουμε τους όρους με τη δική μας εμπειρία. Και αυτό διότι κατά μέσο όρο μέσα σε ένα χρόνο ως VC κάνουμε τουλάχιστον 6 τέτοιες διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά των founders κάποιες φορές βλέπουμε τους ανθρώπους να έρχονται με τους δικηγόρους στη διαπραγμάτευση του term sheet, κάποιες άλλες έρχονται μόνοι τους, πάντοτε όμως γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε ή μας το έχουν πει ότι έχουν συζητήσει με τον δικηγόρο τους πιο πριν. Από τη στιγμή που θα υπογραφεί το term sheet, και μπαίνοντας πλέον στα κείμενα τα οποία θα είναι για την επένδυση στο τέλος, μπαίνουν οι δικηγόροι και από τις δύο πλευρές, διότι πλέον, όπως είπε η Νάγια πριν, μιλάμε για κείμενα και έγγραφα άνω των 50 σελίδων, τα οποία κανείς από τις δύο πλευρές δεν τα κάνει μόνος του. Οπότε, σε αυτό το σημείο 100% μπαίνουν δικηγόροι. Πιο πριν είναι αρκετά χρήσιμο, όπως είπε ο Σπύρος, να είναι στους founders, γιατί ένας founder συνήθως θα κάνει μία-δύο τέτοιες διαπραγματεύσεις όλη την καριέρα, σε αντίθεση με το VC. Για να πιάσω και το κομμάτι που είπατε για το bullying, προσωπικά δεν το έχω ακούσει, δεν μου φαίνεται περίεργο. Μιλάμε για μια διαπραγμάτευση οικονομικής σχέσης, είναι χρήματα. Απ' την άλλη, κανείς δεν υποχρεώνει κάποιον να πάρει τα χρήματα. Είναι μια διαπραγμάτευση όπου μιλάμε για δύο οντότητες, για δύο ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι συνέτεροι στο μέλλον, θα έχουν ένα κοινό σκοπό στο να μεγαλώσουν την εταιρεία. Οπότε θεωρώ, διότι προφανώς έχετε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα στο μυαλό σας, το οποίο δεν το ξέρουμε, αλλά θεωρώ... Οκ, εντάξει, όχι. Ας μην συνεχίσουμε το διάλογο, γιατί έχουμε βγει εκτός χρόνου. Επειδή δεν πήγαν καλά οι διαπραγματεύσεις ενός term sheet με ένα VC. Okay. Με συγχωρείτε, αλλά... Ας συνεχίσουμε το διάλογο καλύτερα μετά το τέλος της εκδήλωσης, γιατί έχουμε φύγει πολύ εκτός χρόνου. Οπότε, έχεις ολοκληρώσει την απάντησή σου. Πολύ ωραία. Έχουμε τελειώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλει ο κ. Λαδόπουλος να πει κάτι. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους προσκεκλημένους, τον κύριο Τραχάνη, τον κύριο Παπαδάκη, την κυρία Αντωνίου, τον κύριο Καλλιαγκόπουλο, το πανόραμα για τη φιλοξενία της εκδήλωσης και για το βήμα που μας έδωσε να συμμετάσχουμε, και ο λόγος στον κύριο Λαδόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Αυτή η παρουσίαση ήταν από τις πιο δημιουργικές και είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πόγκα για τη συνεργασία, τον κύριο Καλλιαγκόπουλο. Το είπα καλά, έτσι. Την κυρία Αντωνίου, τον κύριο Παπαδάκη και τον αγαπητό μας κύριο Τραχάνη, ο οποίος πραγματικά μας βοηθάει πάντα στο πανόραμα και είναι ένα δικό μας κεφάλαιο, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.